Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και απόψε εδώ παρέα μας στις παρεμβάσεις. Είναι Τρίτη, είναι 21 Μαρτίου. Θα πάμε πριν δείτε τους προσκεκλημένους μας. Νομίζω έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ και σήμερα από τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Απληρωτή Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο από το ΠΑΣΟΚ. Θα τους δούμε σε λίγο. Να δούμε πώς έχει επικαιρότητα. Ναι, έχει πολλά και διαφορετικά θέματα. Καταρχήν ο κ. Μητσοτάκης πιο αργά έχει μια συνέντευξη στον Α. Ναι. Και έχουμε πληροφορίες για το τι θα πει. Ναι, οι πληροφορίες. Να ξεκινήσω στο κάτι άλλο. Να πω πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα. Σωστά. Πέθανε η μητέρα της συζύγου του, της κ. Μπαζιάννα. Και από την εκπομπή και από εδώ, νομίζω ότι οφείλουμε να το πούμε. Τα συλληπιτήριά μας. Ναι. Για την απώλεια του συζύγου του συντρόφου του. Ακριβώς. Ως αποτέλεσμα να αλλάξει το πρόγραμμά του ο κ. Τσίπρας. Πάμε λοιπόν τώρα στην πληροφόρηση που έχουμε σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θα κλείσει επιτέλους αυτό σε έναν τρόπο που αφορά τις εκλογές. Δεν θα πει ημερομηνία. Δεν θα πει ημερομηνία, θα πει ότι θα γίνει το Μάιο. Είναι μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη. Ναι, γι' αυτό έχουμε μια εικόνα του τι έχει πει, έτσι, γι' αυτό το λέμε. Δεν κάνουμε τους μάντες. Λένε ότι θα πει για εκλογές το Μάιο. Ναι. Αυτό που παραμένει ανοιχτό αν θα είναι 21 Μαΐου ή 28 Μαΐου. Ναι. Το πιθανότερο σενάριο που έχουμε συζητήσει είναι 21 Μαΐου. Οι δεύτερες εκλογές, αν χρειαστεί, θα γίνουν στις 2 Ιουλίου. Άρα μιλάμε, επειδή σήμερα έχουμε 21 Μαρτίου, δύο μήνες ακριβώς από τώρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προκηρυχθούν αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότατα θα προκηρυχθούν οι εκλογές τη Δευτέρα ακριβώς μετά του Θωμά. Ναι. Η Βουλή... Αν δεν συμβεί τίποτα άλλο, όπως λέει και ένας κορυφαίος υπουργός, αν δεν μας βρει και ο κατακλυσμός του ΝΟΕ, όπως μου έχει πει ένας κορυφαίος υπουργός, θα το πω, δεν λέω το όνομά του. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι η Βουλή, αν θα κλείσει για διακοπές, το πιθανότατο να μην ξανανοίξει. Θα θυροκολληθεί η απόφαση για διάλυσή της και θα πάμε σε εκλογές. Αργεί αυτό ακόμα. Αργεί ακόμα, ναι. Αργεί ακόμα. Υπάρχουν νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως σήμερα βρίσκεται το νομοσχέδιο που αφορά το νερό. Ο κ. Μητσοτάκης λέει για το. Συγγνώμη πριν πάω σε αυτό να πω ότι λέει γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση για το κομμάτι ημερομηνία εκλογών και σήμερα ακόμα και η καθημερινή. Σήμερα σε άρθρο τη ζητάει να προκηρυχθεί, να ανακοινωθεί ποια θα είναι η ημερομηνία των εκλογών. Ναι. Είναι γιατί υπάρχει το επιχείρημα, δεν μπορεί ο Ερντογάν στην Τουρκία μετά από ό,τι έχει συμβεί να ξέρουμε ότι 14 μέρες θα κάνει εκλογές και εμείς ακόμα να το κρατάμε σαν ένα σιρτάρι, λες και είναι το μεγαλύτερο μυστικό. Φαίνεται λοιπόν ότι κλείνει αυτό. Θα αναφερθεί, λένε πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης στο πώς θα συγκρουστεί με αυτό που λέμε βαθύ κράτος. Σκέφτεται να αλλάξει το νόμο για τις μετατάξεις με αφορμή το περιστατικό που έγινε με τον σταθμάρχη. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Θα έχει ένα διάλογο με νέους οι οποίοι επέζησαν από την τραγωδία. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το βασικό, νομίζω, η είδηση αυτού της συνέντευξης είναι αυτή. Οι εκλογές. Η είδηση. Δεν είναι η είδηση. Είναι η επιβεβαίωση αυτού που όλοι λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν μάλλον, αν δεν αλλάξει κάτι φοβερό πάλι, 21 ή 28 Μαΐου. Ελπίζουμε μην αλλάξει τίποτα. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι σαν γι' αυτό. Αλλάζει για κακό. Για καλό δεν θα είναι, θα είναι για κακό. Ναι, λοιπόν, έχουμε στη Βουλή αυτό που ξεκίνησε ο Σωτήρη τη συζήτηση για το νερό. Έχει προκληθεί αρκετή αντίδραση από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι με τον τρόπο τη αλαμοποίηση η ίδρυυση θα περάσει σε ιδιώτες. Να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε σήμερα μια εμφάνιση. Θα περάσει ο νόμος. Θα περάσει ο νόμος, εντάξει. Η πλειοψηφία έχει ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά ο νόμος θα περάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει έτσι αλλιώς στις ψηφοφορίες. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει ο νόμος της κυβέρνησης. Είχαμε σήμερα ένα επεισόδιο με την κυρία Μπατζίδη του Μέρα 25, η οποία εμφανίστηκε με ένα μπλουζάκι στη Βουλή μαύρο που κατηγορούσε την κυβέρνηση για την τραγωδία των ΤΕΠΟΝ. Προκάλεσε αντιδράσεις και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε αλλαγή του νόμου που αφορά την κλοπή συνδρομικού υλικού. Σε μια προσπάθεια να αυστηροποιηθεί λίγο το πλαίσιο, γίνεται κακούργημα πλέον. Και φυσικά συνεχίζεται ο καυγάς για την τηλεδιοίκηση. Είχαμε τις αντιδράσεις σε αυτό που είπε ο. Αυτή η ιστορία, θέλω να πω, είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη ιστορία. Δύο μέρες τώρα, μια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση συνολικά, κυρίως με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την αντιπολίτευση συνολικά. Για το αν υπήρχε τηλεδιοίκηση ή δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Τον κύριο Τσίπρα στη Λάρισα, εκεί που υπήρχε κάποτε η τηλεδιοίκηση, που δεν υπάρχει πια. Είδα τον κύριο Παπαδόπουλο στην συνάντηση. Στην ενημέρωση που πήγε στο δεύτερο, βέβαια. Που πήγε στο Αρχείο. Είδαμε πράγματα τα οποία έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος που τα βλέπει τον ενοχλούν. Και εγώ σκέφτομαι και πώς σκέφτονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει δικούς τους στην τραγωδία αυτή. Και είναι πραγματικά μια κουβέντα πάρα πολύ δυσάρεστη, η οποία μάλιστα όταν γίνεται και σε επίπεδο πολύ σκληρής αντιπαράθεση γίνεται ακόμη πιο δυσάρεστη.
θέλω να πω. Ναι, εγώ κρατάω αυτό που μαθαίνω ότι η μηχανοδηγή της εταιρείας που από αύριο θεωρητικά θα βάλει τα τρένα σε λειτουργία, είπαν ότι ζητάνε δεσμεύσεις για να το κάνουν αυτό, ότι τα δρομολόγια από αύριο θα είναι ασφαλή. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ζητάνε συγκεκριμένες αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία της γραμμής. Ναι. Το ένα αφορά την υπόθεση των τούνελ. Να μπορούν, δηλαδή, όταν βρίσκονται μέσα σε τούνελ, να μπορούν να επικοινωνήσουν ναι. με το απέξω. Πριν από λίγες μέρες, σε μια έρευνα, μάθαμε ότι τα τούνελ, πολλά από τα τούνελ, τα μεγάλα τούνελ, πάνω από ένα χιλιόμετρο που είναι, έχουν θέματα ασφάλειας. Σοβαρά. Με την ιστορία αυτή, μάθαμε, τι να κάνουμε τώρα, ότι και τα περισσότερα τούνελ, τα μεγάλα, δεν έχουν τις βασικές συνθήκες ασφαλείας. Τώρα, όσοι περνάνε την Αθηνών Κορίνθου, για παράδειγμα, από τα τούνελ που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, βλέπουν κάθε 50-100 μέτρα να υπάρχουν έξοδοι που οδηγούν πυροσβεστικά μέσα, τηλέφωνα κάθε λίγο. Υπάρχουν κάποια μέτρα πλέον ασφαλείας εκεί. Ναι. Να δούμε. Και το δεύτερο που ζήτησαν ήταν να ελεγχθούν οι γέφυρες από τις οποίες περνάνε πάνω από το τρένο. Γιατί και εκεί έχουμε πολλά φαινόμενα που καταγράφονται προβλήματα σε γέφυρες. Παλιές. Να δούμε τι θα ισχύσει, τι θα αλλάξει και πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει αυτό. Και πώς θα μπει ο κόσμος μέσα στα τρένα. Και κυρίως πώς θα μπει ο κόσμος μέσα. Και πώς θα μπει ο κόσμος μέσα στα τρένα. Το οποίο και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς θα μπει ο κόσμος μέσα στα τρένα. Γίνεται σωτήρη η διαδικασία. Δεν ξεκινάει μέσω όλους τους σιδηρόδρομους. Ξεκινάω από εστιακούς και συγκεκριμένες διαδρομές. Πριν να μπούμε στο στούντιο, είχαμε τη νέα δημοσκόπηση. Τη GPO ήταν για το Star. Αν μπορούμε να δούμε, τώρα θα βλέπουμε δημοσκοπήσεις κάθε μέρα. Εδώ λοιπόν είναι η GPO για το Star, μεταδόθηκε πριν από καμιά μία μισή ώρα. Αυτό είναι η πρόθεση ψήφου απευθείας. Δηλαδή είναι η απάντηση στο ερώτημα, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, τι θα ψηφίζατε. 30,2 Νέα Δημοκρατία, 26,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, στο 4,1 η διαφορά. Δεν θυμάμαι την προηγούμενη δημοσκόπηση της GPO για να μην ειλικρινή πώς ήταν η διαφορά, ήταν σίγουρα μεγαλύτερη. 9,2 το ΠΑΣΟΚ, στο 6,5 το ΚΚΕ, στο 3,4 είναι η Ελληνική Λύση. Στο 3,1 είναι το Μέρα 25 και είναι 2% το κόμμα Κασιδιάρη. Ωστόσο υπάρχει αυτό που λένε οι δημοσκόποι, η εκτίμηση με την αναγωγή που κάνουν της πρόθεσης ψήφου, με αναγωγή, η οποία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 35,6%, το ΣΥΡΙΖΑ στο 30,7%, τη διαφορά γύρω στις 5 μονάδες, κάτι λιγότερο, στο 10,8% πια το ΠΑΣΟΚ, στο 7,7% το ΚΚΕ, στο 4% την Ελληνική Λύση, στο 3,7% το Μέρα 25 και εκτός Βουλής ένα 7,5%. Δηλαδή δείχνει μια εξωκομματική βουλή όπως είναι και τώρα. Έχει και μια ακόμα ενδιαφέρουσα κάρτα. Αυτή είναι το νέο στοιχείο, είναι αυτή εδώ, πόσες έδρες θα πάρουν τα κόμματα με την απλή αναλογική. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει το 30-26 κλπ. Που είδαμε στην πρώτη κάρτα, όχι στη δεύτερη, στην πρώτη κάρτα, 115. 100, 35, 25, 13, 12 εξακομματική βουλή όπου δεν... 115 συν 35 είναι 150. Τι 135, το Γιώργο Λάκη δεν άκουσε σήμερα. Είπε ότι εγώ δεν συγκυβερνώ με κανέναν από αυτούς οι οποίοι πήγαν την χώρα εκεί. Ναι. Ναι. Μέχρι τώρα είχα μια εικόνα ότι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ναι. δεν θα σχημάτιζαν αθρηστικά. Ούτε τώρα σχηματίζουν πάντως. Είναι στο 150. Το 150 θυμάσαι το είχε και ο Μητσοτάκης, στο... ο παπάς Μητσοτάκης το 90 και χρειάστηκε το Κατσίκι για να το κάνει 151. Ναι. Δεν ξέρω, αν κοιτάξω γύρω μου διαφόρους μπορώ να βρω Κατσίκηδες, αλλά δεν είναι το σκοπός να συζητήσω αυτό, είναι μια δημοσκόπηση. Ας την αφήσουμε. Στο 150. Την είδαμε, ας την αφήσουμε. Ας την αφήσουμε. Εγώ λέω και επιμένω. Υποθετικά, υποθετικοί αριθμοί, υποθετικές οι έδρες. Εμπειρικά, Νίκο, επειδή είμαστε και παλιοί και οι δύο. Οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν να αποκτούν αξία πραγματική, νομίζω εγώ, με την προκήρυξη των εκλογών. Ακριβώς. Όχι με το σήμερα που θα πει ο κ. Μητσοτάκης, το Μάιο. Όταν θα προκηρυχθούν εκλογές, ξέρω, 17 Απριλίου ή 18 ή δεν ξέρω πότε θα γίνει, τότε οι δημοσκοπήσεις που θα έχουν 4 εβδομάδες μέσα στις εκλογές θα αποκτήσουν θα μια. Είναι πολύ πιο κοντά στους πραγματικούς αριθμούς. Λοιπόν, πες μας τώρα και για το θέμα. Να πω δύο πράγματα γιατί πλησιάζει 25 Μαρτίου. Πριν μας πει για τις τράπεζες, θα μας πει για τον μπακαλιάρο όμως. Αν μπορείς, σε παρακαλώ. Θα πω για τον μπακαλιάρο ότι έκλεισε συμφωνία. Ότι είδα σήμερα μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των ανθρώπων που διαχειρίζουν τη Βαρβάκιο αγορά, 4,98 το κιλό. Ποιος μπακαλιάρος? Ο μπακαλιάρος αυτός που παίρνουμε συνήθως, που δεν έχει τα κόκαλα, είναι ξαναρμισμένος. Αυτό. Αυτό που παίρνει ο φρέσκος μπακαλιάρος που λέμε. Ο αλατισμένος. Αυτός που είναι ο αλατισμένος, ναι, αλλά αυτό που συζητάμε δεν είναι ο αλατισμένος, είναι ξαναρμισμένος. Οπότε είναι μια ο φρέσκος μπακαλιάρος. Ο φρέσκος είναι αυτό που είπα και χθες, 22. 22 ευρώ το κιλό. 22 ευρώ το κιλό. Μπακαλιάρος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθεί το νέο καλάθι. Θα βγουν δύο νέα καλάθια. Το ένα θα αφορά το Πάσχα
και το δεύτερο αφορά το καλάθι του νονού, όπως σκέφτεται να το αποκαλεί η κυβέρνηση. Και... είχαμε σήμερα τις μειώσεις στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Έπεσαν οι τιμές. Αυτό σημαίνει απλώς ότι θα μειωθούν οι επιδοτήσεις. Μην περιμένετε ότι θα πάρετε πιο χαμηλούς λογαριασμούς. Θα μειωθούν οι επιδοτήσεις, αλλά επειδή έχουν πέσει αρκετά οι τιμές, μπορεί να δουν και μειωμένους λογαριασμούς. Μακάρι. Απλώς θα μειωθούν σίγουρα οι επιδοτήσεις. Ναι, το θέμα αυτό με τις τράπεζες και με τα στεγαστικά συνεχίζει και τα λεπτομέρειες. Πολύ μεγάλο θέμα. Έχουμε κάθε μέρα τηλεφωνήματα και θα έχουμε και μετά την εκπομπή με τις επιπλέον χρεώσεις λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Ακριβώς, για να καταλάβουν τηλεθεατές, όταν πήραν την αύξηση του βασικού μισθού, που είναι γύρω στα 60-65 ευρώ καθαρά στην τσέπη τους, η αύξηση στο στεγαστικό δάνειο την έχει ήδη φάει. Καλά, αυτός που παίρνει βασικό μισθό δεν έχει στεγαστικό δάνειο, συμβεβαιώνω. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει. Μπορεί τώρα που παίρνει βασικό μισθό, όταν πήρε το δάνειο, να μην έπαιρνε το βασικό μισθό. Και να είναι θύμα λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τους προσκεκλημένους μας που σας είχαν προαναγγείλει και λίγο νωρίτερα. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης. Καλησπέρα κύριε Παπαθανάση. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και έχει μια επικαιρότητα γιατί. Τα καλάθια πάνε και έρχονται, έχουμε και καινούργια καλάθια. Αύριο έχουμε συνέντευξη τύπου, θα ανακοινώσουμε όλα τα σχετικά. Μας πήρε και δύο λόγια σήμερα όμως. Βεβαίως. Να ξέρουμε. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας αυτή τη φορά. Και καλή του επιτυχία, όπως και σε όλους βέβαια, όπως και τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο, να τον καλησπέρισουμε και αυτόν. Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Καλησπέρα και στους τρεις. Λοιπόν, μια που είστε κύριε Παπαθανάση και μια που το είπατε ότι αύριο έχετε συνέντευξη, θα ζητούσα από όλους, επειδή η ακρίβεια είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά όλες τις ελληνικές οικογένειες. Για όλα θα πούμε. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας. Θα πούμε για όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στην άκρη. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο με αυτό. Είπατε για μια συνέντευξη τύπου αύριο για το κομμάτι ακρίβεια. Τι έχει, το πάνω κάτω, η συνέντευξη τι ακριβώς είναι αύριο. Καταρχάς θα παρουσιάσουμε μία μελέτη του Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και το πώς λειτουργήσε το καλάθι. Είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε 5 μήνες τώρα. Οι τιμές διατηρήθηκαν και είχαμε και μείωση στο σύνολο των τιμών ενός καλαθιού. Από τότε που ξεκίνησε δηλαδή μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 15% μείωση στην αξία του καλαθιού και βεβαίως σταθερές τιμές για 5 μήνες. Αυτό δεν χρειάζεται, είναι εύκολο να το δούμε. Μπαίνουμε στο κινητό μας, παρακολουθούμε και τις τιμές του καλαθιού και βεβαίως έχουμε και τα φυλάδια των σούπερ μάρκετ. Λειτουργήσε λοιπόν και αύριο θα ανακοινώσουμε μαζί με αυτό, μαζί με τη μελέτη αυτή, θα ανακοινώσουμε το καλάθι του Πάσχα. Είναι ένα καλάθι το οποίο θα ξεκινήσει 5 του μηνός, 5 Απριλίου. Και το καλάθι του Νονού είναι κάτι το οποίο, όπως αυτό που κάναμε κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, με τον ίδιο τρόπο θα έχουμε δηλαδή, ένα καλάθι με δώρα για τα παιδάκια. Αυγά, λαμπάδες, τσουρέκια. Το καλάθι του Πάσχα θα έχει το αρνί κατσίκι, θα έχει τσουρέκι και θα έχει και το και σοκολατένιο αυγό. Μάλιστα. Και το καλάθι του Νονού θα είναι τα παιχνίδια συν τη λαμπάδα. Μάλιστα. Και για το 25 Μαρτίου για τον Μπακαλιάρο που λέγαμε νωρίτερα, συγγνώμη που ξέρουμε τον Μπακαλιάρο, αλλά τι θα κάνετε, απλά θα είναι σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι. 4,98 όπως το είπατε κύριε Ξενάκη. 4,98 στη Βαρβάκιο. Και από εκεί και πέρα ο φρέσκος μπορεί να τον βρούμε περίπου στην ίδια τιμή, ίσως 1 ευρώ παραπάνω από ό,τι ήταν πέρυσι. 22 είπε ο Νίκος. Όχι. Μπορούμε να βρούμε και 19,80. Στη Βαρβάκιο πάντα. Στη Βαρβάκιο. Που είναι πάντα η πιο φθηνή αγορά η Βαρβάκιος και να πηγαίνει ο κόσμος. Πάντως πέτυχε και το καλάθι της εκθιαγοράς, το οποίο είχαμε κάνει για την καθαρά Δευτέρα. Γνωρίζετε ότι ήταν οι τιμές μειωμένες κατά 15-20% από πέρυσι. Και αναμένουμε τώρα στο καλάθι στην του Πάσχα. Στην εκθιαγορά ήταν όντως, όπως επίσης η λαγάνα, επειδή εμείς και εμείς τα λέγαμε εδώ πέρα, γιατί τα ακούγαμε από τους. Ναι, γιατί υπήρξαν κάποιοι που λέγανε ότι η λαγάνα θα πάει στα 5 ευρώ. Και... είχαμε πει ότι αν πάει 5 ευρώ την αγοράζουν από τον Κέσσαρ και το Λαλαούνι όμως. Όχι από τους φούρνους, δεν θα πάνε κανείς. Ναι, ποιος δεν θα πάει λαγάνα με 5 ευρώ. Δεν επανληθεύτηκαν, έτσι. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Δηλαδή τα στοιχεία που θα παρουσιάζετε αύριο εσείς, επειδή βλέπουμε δημοσκοπήσεις, που έχουμε την τραγωδία στα Τέμπη, που είναι το πρώτο θέμα για όλο τον κόσμο ακόμα 20 μέρες μετά και θα είναι για πολύ καιρό, φαντάζομαι. Αλλά αμέσως μετά, πολύ κοντά, ακρίβεια λέει ο κόσμος, δεν πληρώνει. Εσείς η έκθεση που θα μας δημοσιεύει, τι θα δείξει. Θα δείξει τις γενικές γραμμές, δηλαδή πέστε μας, δεν θα μας πείτε λεπτομέρειες. Θα δείξει το αποτέλεσμα του καλαθιού, πώς λειτουργήσε, πώς συγκράτησε τις τιμές και θα παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία. Ποιος στοιχεία έρευνα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Νίκο, τι θες να ρωτήσεις για να πάμε στον κύριο Λιόπουλο. Αυτό που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις και έχουμε δει, κύριε Υπουργέ, είναι ότι οι πολίτες στην πλειοψηφία τους
δεν είναι ικανοποιημένη από το καλάθι. Με βάση τα στοιχεία που θα δείξετε εσείς, μπορούν να αλλάξουν γνώμη, δηλαδή. Κύριε Ελευθερόγλου, καταρχάς το έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο της ακρίβειας. Είπαμε επίσης ότι θέλουμε στοχευμένα να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας. Ναι. Έχουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια που συμμετέχουν στην κάρτα αγορών και έχουν λάβει ήδη τα χρήματα. Από εκεί και πέρα το καλάθι μαζί με την κάρτα αγορών για μια τετραμελή οικογένεια. Ένα παράδειγμα σας λέω ότι μπορεί από το καλάθι να εξοικονομήσει 80 ευρώ και 52 ευρώ από την κάρτα αγορών είναι 132 ευρώ. Δεν είπαμε ότι μπορούμε να καλύψουμε όλη την ακρίβεια, αλλά βάζουμε αναχώματα για την ακρίβεια. Βλέπετε τι έγινε στην Ισπανία, που μηδένισαν το ΦΠΑ. Αυτό το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μιλούσε για ΦΠΑ και έχουμε αποδείξει τα αποτελέσματα. Μηδένισε το ΦΠΑ, έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα και ξανασκέφτονται να φέρουν το ΦΠΑ, γιατί τελικά δεν κατέληξε τίποτα στην τσέπη των καταναλωτών. Ωραία, πάσα δίνεται. Για να μην κάνω καθόλου ερώτηση, να πάμε στον κύριο Ηλιόπουλο να σχολιάσετε αυτά που ακούσατε μόλις από τον κύριο Παπαθανάση. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου μία πρώτη φράση, γιατί ασχοληθήκατε και εσείς με το ζήτημα το ότι ο Πρωθυπουργός μάλλον θα ανακοινώσει. Αυτό θα ξέρουμε, μιλήσει. Αυτό ξέρουμε. Αυτό κυκλοφορεί. Αυτό κυκλοφορεί. Μάιο. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πρέπει να είναι καθαρό το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητάμε ακόμα με διαρροές και νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη με όρους θεσμικής πρακτικής η διαρροή σε μια εκπομπή. Θα πρέπει να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο επίσημα, να είναι πολύ καθαρό ποιο είναι το προεκλογικό παιχνίδι. Το αφήνω αυτό και έρχομαι τώρα στο ζήτημα της ακρίβειας. Και στο ζήτημα της ακρίβειας, μιλάμε για ένα παράγοντα ο οποίος δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο στην μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Το σύνολο των ερευνών που έχουμε δει πλέον, οι πολίτες δεν μιλάνε για ακρίβεια, μιλάνε για ισχροκέρδεια. Και γιατί αναφέρομαι για ισχροκέρδεια? Είδαμε τον προϋπολογισμό του 22 που έκλεισε με 4 δις παραπάνω φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. 4 δις παραπάνω. Όταν δηλαδή το ίδιο το κράτος σε ακραίες συνθήκες ακραίου πληθωρισμού δεν μειώνει το ΦΠΑ στην πραγματικότητα και το ίδιο το κράτος ισχροκερδεί και αυτό έκανε και η κυβέρνηση. Υπάρχουν τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Τι λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία? Ότι στην αγοραστική δύναμη η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης. Κάτω από εμάς είναι μόνο η Βουλγαρία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν τα αμφισβητεί κανένας, είμαι σίγουρος ότι ούτε ο Υπουργός. Είδαμε τον κύριο Σταϊκούρα σήμερα, ο οποίος τι είπε? Ο κύριος Σταϊκούρας, ούτε μείωση ούτε σταθεροποίηση στις τιμές. Ο κύριος Σταϊκούρας είναι κορυφαίος υπουργός της κυβέρνησης. Ούτε μείωση ούτε σταθεροποίηση. Είπε ότι οι αυξήσεις δεν θα είναι με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε μέχρι τώρα, ακριβώς, αν κατάλαβα θα καλά. Μειωθεί ο ρυθμός της αύξησης. Ναι. Αλλά παραμένει αύξηση. Ναι. Ούτε μείωση ούτε σταθεροποίηση. Έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος τρώει το εισόδημα. Συνδέεται αυτό και με τις εξελίξεις στα στεγαστικά. Ένα στοιχείο να σας δώσω μόνο. Είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό του εισοδήματος που δαπανά κάθε νοικοκυριό για στεγαστικές δαπάνες. Είτε μιλάμε για ενοίκιο, είτε μιλάμε για δάνειο μαζί με λογαριασμούς. Τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν σχεδόν το 35% για στεγαστικές δαπάνες, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 18%. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας κυβερνητικής αποτυχίας. Τι κάνει η κυβέρνηση, και κλείνω με αυτό, αν θέλετε. Όχι, μην κλείσετε. Θέλω, παρακαλώ. Μα, ταυτόχρονα απαντήσετε σε αυτό που ο κ. Παπαθανάσης είπε, ότι εσείς και το ΠΑΣΟΚ, θα πει ο κ. Βλάχος μετά, λέτε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Και σας λέει, η Ισπανία που το έκανε, απέτυχε και σταματάει να το κάνει. Μία φράση και έρχομαι αμέσως στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκοψε μόνιμα μέτρα και πηγαίνει σε έκτακτα διαρκώς μέτρα, τα οποία από πού τα παίρνει, ξαναλέω, από μια φορολογική πολιτική η οποία σε συνθήκες ακραίου πληθωρισμού δεν μείωσε ΦΠΑ, άρα μια πολιτική ισχροκέρδειας. Ποια ήταν μόνιμα μέτρα τα οποία έκοψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Ένα παράδειγμα, 13η σύνταξη, το μέρος 13η σύνταξη που είχε επανέλθει το 19 και την οποία την είχαν ψηφίσει. Και καλώς κάναν και την ψηφίσανε. Και την οποία είχαν πει ότι δεν θα καταργήσουν. Αυτό μιλάμε για μια ετήσια δαπάνη της τάξης του 1 δις. 4 προϋπολογισμοί σημαίνει 4 δις κομμένα από τους χαμηλοσυντάξιους κυρίως. Με υπογραφή Μητσοτάκη, γιατί ακρίβεια ξέρετε πολύ καλά ότι το ένα σκέλος είναι οι τιμές, το άλλο είναι το εισόδημα. Ποιο είναι το διαθέσιμο εισόδημα? Τώρα, το παράδειγμα της Ισπανίας. Η Ισπανία και με τις μειώσεις του ΦΠΑ και με τις αυξήσεις στο βασικό μισθό που έχει κάνει, κατάφερε να έχει 5% ανάπτυξη. Κατάφερε και μάλιστα να μειώνει τις ανισότητες. Με 5,9 εμείς ανάπτυξη εδώ, κύριε Ηλιόπουλε. 5,9 εδώ δεν σας διέκοψα, κύριε Παπαθανάση. Επίσης, άμα δείτε η δικιά σας πολιτική αυξάνει τις ανισότητες, και αυτό λένε τα στοιχεία της Eurostat, και είμαι σίγουρος ότι δεν αμφισβητείτε τη Eurostat, στην Ισπανία μειώνονται οι ανισότητες και ξαναλέω, είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αγοραστική δύναμη. Θέλετε να συγκρίνουμε την αγοραστική δύναμη στην Ελλάδα με την αγοραστική δύναμη στην Ισπανία? Να το συγκρίνουμε. Είναι πολύ αρνητικά. Είναι πολύ αρνητικές αυτές οι συγκρίσεις για την ελληνική πολιτική. Μάλιστα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κύριε Βλάχο, εσείς για να κάνουμε ένα πρώτο γύρο και μετά κάνουμε τη συζήτηση και αναζητήσετε και μεταξύ σας, δηλαδή, έτσι και με τις δικές μας ερωτήσεις. Το ίδιο θα σας πω και εγώ, θα σχολιάσετε, αλλά και επειδή εσείς έχετε επίσης πολύ καιρό βάλει το θέμα του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα,
σε αυτό που λέει ο κ. Παπαθανάσης, τι απαντάτε? Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, πράγματι τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ανάπτυξη ρεκόρ. Προβλέπει μάλιστα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα υπόλοιπα 2 χρόνια η Ισπανία θα υπερβεί κατά πολύ και το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ήδη μιλάνε για 5,9 ανάπτυξη. Βλέπω 5,5. Μα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Υπάρχουν και προβλέψεις, ναι, αλλά και μεγαλύτερη φτώχεια. Η ανάπτυξη, κύριε Παπαθανάση. Μα μόλις μιλήσατε για ρεκόρ ανάπτυξη. Εγώ σας απάντησα ότι εδώ έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από την Ισπανία. Η βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η ισπανική οικονομία είναι η βάση της μείωσης των ανισοτήτων. Και αυτό το πέτυχαν βάζοντας έκτακτες εισφορές στις τράπεζες, εφαρμόζοντας πλαφόν στην ενέργεια. Δεν μπήκε έκτακτες εισφορές. Αφήστε με να ολοκληρώσω όμως. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνετε να μιλήσω ένα λεπτό. Πείτε μετά αν διαφωνείτε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Λέω ψέματα. Δεν υπάρχει έκτακτη εισφορά στις τράπεζες. Πρόθεση υπήρξε και ακυρώθηκε. Δεν έγινε ποτέ. Αυτό είπα. Εγώ διαβάζω ότι έχει μπει η εισφορά στις τράπεζες. Όπως και έχει μπει και πλαφόν, όπως και έχει μπει και μηδενική και έχει μπει και έκπτωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχουν μπει πολλά από τα μέτρα που έχουμε προτείνει και εμείς πάρα πολύ καιρό εδώ. Αυτό έχει γίνει. Συνεπώς η ισπανική οικονομία αναπτύσσεται, αλλά στέκεται όρθια και η ισπανική κοινωνία, που είναι και το επίδικο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ. Πράγματι, εδώ πέρα έχουμε μείωση του πληθωρισμού, αλλά έχουμε είδη διατροφής, τα οποία χτυπάνε αυξήσεις στη τάξη του 25%. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τρίτον, έχουμε πράγματι αυξημένα κόστη ενοικίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει βασικό μισθό στην Ελλάδα ή μέχρι 1.000 ευρώ, αναγκάζεται να πληρώνει περίπου το 60% του εισοδήματός του σε ενοίκιο. Έχω εδώ τα πρόσφατα στοιχεία από τις τράπεζες. Έχουμε έσοδα των συστημικών τραπεζών, 4 μεγάλων τραπεζών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα το τελευταίο τρίμηνο του 2022, πιάσανε κέρδη περίπου 5,5 δις ευρώ. Την ίδια στιγμή που με τη ρύθμιση του κυρίου Σταϊκούρα, η οποία αφορά τους ασθενείς δανειολήπτες, περίπου το 20-25.000, δίνουν πίσω 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την κυβέρνηση και καμία συζήτηση για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των τραπεζών, όπως έχουμε ζητήσει και εμείς επανειλημμένα. Συνεπώς, για εμάς η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξαντλείται μόνο σε ένα καλάθι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά το σύνολο του διαθέσιμου εισοδήματος μιας οικογένειας, ενός νοικοκυριού, ενός πολίτη. Γι' αυτό και η κριτική μας στην κυβέρνηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν εφαρμόζει διαρθρωτικά και έστω και ημιμόνιμου χαρακτήρα μέτρα, αλλά συνεχίζει με μια λογική συμφωνιών κυριών και το κυριότερο με μια ψηφιακή ελεημοσύνη, η οποία μπορεί να φτάνει για 1-2 εβδομάδες, αλλά δεν πάει παραπέρα. Και επειδή ακούω και συγκρίσεις, βάλτε κάτω τα νούμερα να δείτε τι θα σήμαινε για το καθημερινό για το νοικοκυριό και την καθημερινότητά του μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα από το 13 στο 5 και στο 6%, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωζώνης. Λοιπόν, μαζέψατε κριτική και από τους δύο. Εγώ να συμπληρώσω, επειδή πάω στο σούπερ μάρκετ τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, δεν έχει αλλάξει η εικόνα πολύ από την εικόνα που έχω στους τελευταίους μήνες, θέλω να πω. Από αυτά που ακούω από τον κόσμο, μας μιλάει ο κόσμος. Ξέρετε, λόγω του ότι μας βλέπει και μας παρακολουθεί και μας μιλάει. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο. Γκρίνια. Δεν το λέω γκρίνια, είναι μια κακή λέξη. Υπάρχει μεγάλη στεναχώρια από τον κόσμο. Και εγώ μένω σε μια γειτονιά στο Παλιοφάλιρο, σας λέω εγώ, που είναι ένα μεσοαστικό προάστιο. Δεν είναι ούτε πολύ πλούσιοι είτε πολύ φτωχοί άνθρωποι. Θέλω να πω ότι είναι ένα μέσο προάστιο. Σε μια μέση γειτονιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο. Είπατε 132 για κάθε οικογένεια. Προφανώς είναι μια ελάφρυνση. Προφανώς. Δεν φτάνει. Κύριε Ξενάκη, εμείς από την αρχή λέμε αλήθειες. Δεν λέμε ψέματα. Ναι. Λέμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε το σύνολο της ακρίβειας. Εδώ λοιπόν αυτά τα οποία κάνουμε, όπως είναι το καλάθι και η κάρτα αγορών, είναι αναχώματα. Ναι. Είναι ανάχωμα να καλύψουν ένα μέρος της ακρίβειας. Κανένα κράτος, καμία πολιτεία δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο της ακρίβειας. Αλλά επιτρέψτε μου, θα πρέπει τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει τι θέλει. Γιατί μία φορά κάποια στιγμή λέει ότι δεν πιστεύει ότι η μείωση του ΦΠΑ θα περάσει στους καταναλωτές και μετά στη συνέχεια λέει ότι πρέπει να μειώσουμε το ΦΠΑ. Τι πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ότι το ΦΠΑ... Αναφέρεστε σε μία περίοδο που ο πληθωρισμός ήταν κάτω από 1%. Άρα το υπενθυμίζω. Άρα το υπενθυμίζω. Άρα σας υπενθυμίζω ότι συγκρίνεται κάτι. Άρα κύριε Λιόπουλε, το είπατε ότι δεν πιστεύατε ότι το ΦΠΑ θα ότι έχετε πάρει μία δήλωση ενός τελέχους και συγκρίνεται πληθωρισμό 1% απλά, με πληθωρισμό 10%. Αυτό επομένως, μόνο δείχνει την αξιοπιστία της σύγχυσης. Επομένως, θα πρέπει να είστε αξιόπιστοι σε αυτά που λέτε, να μην αλλάζετε τη ρητορική σας. Μία λέτε ότι το ΦΠΑ με τον αρχηγό σας, τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές. Και τώρα λέτε μείωση του ΦΠΑ. Αποφασίστε τι θέλετε. Εμείς λέμε ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να στηρίζουμε στοχευμένα τα οικονομικά πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
Αυτό λέμε. Δεν λέμε λοιπόν μία ότι το ΦΠΑ δια του κυρίου Τσίπρα δεν πρέπει να περάσει και μία το ΦΠΑ στο ρεύμα, ναι ή όχι. Ωραία. Το μειώσαμε. Να συνεχίσω σας ρωτάω λοιπόν, κάτι. Για να δούμε ποιος λέει αλήθεια. Μειώσαμε λοιπόν, το ΦΠΑ στο ρεύμα. Σας ρωτάω. Ναι, αφού κάνατε 30 αυξήσεις στο ρεύμα και άμεσον φόρο. Στο ρεύμα. Αφού αυξήσατε, στο ρεύμα, καταδυναστέψατε τη μεσαία τάξη. Εντάξει, καταδυναστέψατε τη μεσαία τάξη, μετά μειώσατε αυτό το ΦΠΑ. Λοιπόν, και ως προς τον κύριο Βλάχο, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι εννοούν μείωση του ΦΠΑ. Γιατί μόλις είπε πάλι από το 13 στο 5 ή στο 6%. Θα σας πω κάτι, κύριε Βλάχο. Ό,τι και να κάνετε, η μείωση από το 13 στο 5 και 6% είναι μικρότερη στήριξη από το 10% που δίνουμε με την κάρτα αγορών στο 85% του πληθυσμού. Θέλετε να κάνετε τα μαθηματικά, σας το είχα ξαναπεί, σας το λέω και τώρα. Οι 6 και 7 μονάδες είναι 32 με 34 ευρώ και εμείς δίνουμε στα 520 ευρώ. Τι φορά. Στα 520 ευρώ, επιτρέψτε μου. Άρα συμφωνείτε. Τι ότι φορά, αυτό που προτείνετε είναι χαμηλότερο. Πόσες φορές πάει σούπερ μάρκετ ένας πολίτης το μήνα. Στο σύνολο των 520 ευρώ το μήνα προτείνεται χαμηλότερη στήριξη από ό,τι λέμε εμείς με το 10%. Κύριε Παπαθανάση, δεν πάει μία φορά στο σούπερ μάρκετ ο πολίτης το μήνα. Προσέξτε. Πάει 4-5 φορές και κάνει και άλλα ψώνια. Μα στο σύνολο των αγορών μιλάμε. Αυτό μιλάμε. Εσείς είναι 132 ευρώ το μήνα. Όχι κάθε φορά που βγαίνει να ψωνίσει. Ξεκαθαρίστε τι θέλετε. Εμείς έχουμε σταθερή θέση και λέμε στηρίζουμε τους οικονομικά πιο ευάλωτους συμπολίτες. Κρατάμε το ΦΠΑ γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα καταλήξει και το αποδεικνύουμε αυτό. Και τρανό παράδειγμα το παραδεικτήκατε κι εσείς η Ισπανία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι κάποιο για το κομμάτι αυτό. Η Νίκο, αν έχει κάποια ερώτηση. Επειδή όμως τέθηκε το ζήτημα και τον. Μία φράση μόνο επιτρέψτε μου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία σε διάφορα θέματα έχει. Μία φράση. Η Νέα Δημοκρατία σε διάφορα θέματα έχει μία γραμμή μπουφέ. Τι εννοώ. Λέει ο καθένας ένα επιχείρημα και ο καθένας αγοράζει ό,τι θέλει. Ακούσαμε τώρα από τον Υπουργό ότι η στήριξη που δίνει η κυβέρνηση είναι πιο γενναιόδορη από τη στήριξη που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα υπόλοιπα μισά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι η στήριξη που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα ρίξει την οικονομία στα βράχια. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι καλό να διαλέξετε ένα επιχείρημα στην κυβέρνηση και να μην αγοράζετε κάθε φορά ό,τι σας βοηθάει. Ναι, μα τα βάλετε αυτό όλα μαζί. Γιατί αν βάλετε αυτά τα οποία προτείνετε, προφανώς θα ρίξει την οικονομία στα βράχια. Το επιχείρημά σας έχει στο ένα μια βασική αντίφαση που δίνει στο κομμάτι της στήριξης με το ΦΠΑ, προφανώς αυτό που κάνουμε εμείς είναι καλύτερο από αυτό που προτείνετε. Απλά εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν λευτόδεντρα τα οποία θα δίνουν συνεχώς την οικονομία. Εσείς λέτε, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω καλά ότι δεν. Ναι, θα απαντήσετε. Είναι ωραία η συζήτηση και μεταξύ σας, αρκεί να ακουγόμαστε. Και τώρα μέχρι στιγμής ακουγόμαστε. Αυτή τη στιγμή μόνο συζητάμε για το σκέλος δημοσιονομικών και μη δημοσιονομικών μέτρων. Εγώ θέλω να πάω και στο σκέλος των ελέγχων, κύριε Παπαθανάση, και θέλω να μας πείτε πόσους ελέγχους έχει κάνει το Υπουργείο σας το τελευταίο διάστημα στην αγορά και τι έχει πει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις αναρμονισμένες πρακτικές στο θέμα των απορρυπαντικών. Θα θέλω μια απάντηση για να ξέρουμε αν λειτουργούν οι θεσμοί σε αυτή την Ελλάδα ή θα μας πηγαίνετε μόνο με ψηφιακές ελεημοσύνες. Καταρχάς, για πρώτη φορά στην ιστορία υπάρχει δομή και υπάρχει οργάνωση ελέγχου στην αγορά. Αυτό το φτιάξαμε. Ούτε μια καταναλωτική ένωση δεν το έχει πει αυτό. Και χαίρομαι πάρα εξαρτάται πολύ. Εξαρτάται ποιες καταναλωτικές ενώσεις που μας βάζουν όλους απέναντι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που δημιούργησε μια υπηρεσία που κάνει ελέγχους με ψηφιακή δυνατότητα. Είμαστε το μοναδικό κράτος της Ευρώπης που έχει ένα σύστημα που τραβάει σε πραγματικό χρόνο όλες τις τιμές καθημερινά. Ούτε να τα διανοηθείτε δεν μπορούσατε αυτά. Και μιλώ βεβαίως εσείς κυβερνήσατε λίγο νωρίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε να τα διανοηθείτε. Εσείς είστε καινούργοι και βάλαμε λοιπόν. Και βάλαμε, δεν μπορούσε και να διανοηθεί το Πασόκ την ψηφιακή πολιτική. Λοιπόν, και κοιτάξτε λοιπόν, ποιο θα έχει ένα σύστημα, βάλει μπροστά. Ναι, άλλο η νομοθέτηση και άλλο η πράξη, ναι, κύριε Βλάχο. Άλλες τεχνολογίες πριν 15 χρόνια. Άλλο υποσχέσεις και τα θα. Άλλο και πριν άλλο 15 χρόνια. Εσείς λοιπόν, δεν ψηφίσατε ούτε τη διάβγεια τότε, λοιπόν, σας θυμίζω. Εμείς λοιπόν. Ούτε το ασέβο, ούτε τη διάβγεια. Δημιουργήσαμε μια υπηρεσία. Για τα λέμε κιόλα. Τραβάμε τις τιμές καθημερινά. Μπορούμε και ελέγχουμε. Ναι, κάνουμε ελέγχους. Χιλιάδες ελέγχους. Επιβάλλουμε πρόστιμα. Και προφανώς αυτό δεν είχε ξανασυμβεί στο ελληνικό δημόσιο. Για μπορείτε να μου εξηγήσετε ποια έννοια εσχροκέρδειας είχατε ορίσει επί διακυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να μου ορίσετε πώς νοείτε την εσχροκέρδεια. Παρακαλώ, πείτε μου.
Γιατί εγώ μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ μπορώ να σας πω ότι γνωρίζουμε τον τρόπο που η Κομισιόν μίλησε για ουρανοκατέβατα κέρδη. Αν εσείς θεωρείτε ότι η Κομισιόν είναι το Σοβιέτ της Πετρούπολης και δεν απαντάτε ούτε στην Κομισιόν, είναι δικό σας πρόβλημα. Απαντήστε μου. Τι ποσοστό είναι η εσωκέρδη, κύριε Λιώπη. Μα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δεν ακούτε γιατί δεν σας αρέσει. Δεν μπορείτε να απαντήσετε. Δώστε μου ένα νούμερο λοιπόν. Σας λέω ότι η Κομισιόν έχει βγάλει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Δώστε μου, σας παρακαλώ. Σας είπα και τις τράπεζες πριν από λίγο. Σας λέω ότι η Κομισιόν. Σας είπα για τις τράπεζες. Δεν ακούτε. Για τράπεζες. Η Κομισιόν έχει δώσει συγκεκριμένη μεθοδολογία για τα ουρανοκατέβατα κέρδη. Και αυτό αφορά και την ενέργεια και τα δηληστήρια και τις τράπεζες. Συμφωνείτε με τη μεθοδολογία της Κομισιόν? Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να απαντήσετε? Για ένα λόγο. Γιατί δεν έχετε επιβάλει κατά τη διακυβέρνησή σας ένα πρόστιμο, δεν είχατε έναν ελεκτικό μηχανισμό και δεν μπορούσατε να παρακολουθήσετε επειδή δεν γνωριζόμαστε να συστηθούμε. Επειδή η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήμουν στην επιθεώρηση εργασία. Που έβαλε πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια στην Τράπεζα Πειραιώς και της έκλεισε κατάστημα για τρεις μέρες για πλήρωτες περιορίες. Σήμερα το αντίστοιχο, επειδή είπατε συνολικά για ελεγκτικούς μηχανισμούς και σας λέω για να γνωριστούμε. Σήμερα το αντίστοιχο πρόστιμο για την ίδια παράβαση με τη δικιά σας κυβέρνηση, το 1,6 εκατομμύριο, θα ήταν 110 χιλιάρικα. Για να ξέρετε σε ποιον μιλάτε και να προσέξετε. Έχουμε επιβάλει πρόστιμο 600 και 700 χιλιάδες σε σούπερ μάρκετ, κύριε Λιώπη. Ούτε μπορούσατε να τα αγγίξετε εσείς. Πείτε μου ένα πρόστιμο που επιβάλλατε στην αγορά στα 4,5 χρόνια. Συγκρίνεται, εκτός από συγκρίνεται αυτό, πληθωρισμό 25% με πληθωρισμό 0,4%. Μα τώρα είναι απάντηση αυτή, κύριε Λιώπη. Πού ξέρατε ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια τότε με το 1%? Όχι, πείτε μου. Πείτε μου πού ξέρατε ότι δεν υπάρχει εσκροκέρδεια. Μπορείτε να μου απαντήσετε. Είναι το εισόδημα στις 20 του μήνα, κύριε. Λοιπόν, μια που είπαμε το θέμα τράπεζες και το ανέφερε και ο κ. Βλάχος το θέμα τράπεζες. Ναι, ο κ. Λιώπης είπε κάτι. Συνέχισε. Ναι. Με 650 ευρώ το μήνα κατώτατο μισθό δεν τελείωνε στις 20 μέρες το εισόδημα. Πρώτα απ' όλα, να σας υπενθυμίσω ότι τον μισθό που βρήκαμε για τους κάτω των 25. Ήταν ο υποκατώτατος ο οποίος τον διαβάζετε και καλά κάνατε. Για τους κάτω των 25 τον αυξήσαμε 27%. Δεν είχε πρόβλημα. Και συν αυξήσαμε 11% συνολικά το μισθό. Πόσο ήταν? Μαζί με μια σειρά από μέτρα κοινωνικής στήριξης για το ρεύμα, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, τότε που η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε για τα επιδέματα, μαζί με χιλιάδες γεύματα στα σχολεία, τότε που η Νέα Δημοκρατία μας κατηγορούσε. Που σας ρώτησε, κύριε. Δεν έχουν σχέση όλα αυτά για το μισθό. Ευρώ, όχι, γιατί όλα αυτά μειώνανε. Τότε. Αυτό σας λέω ότι ο κόσμος που ήταν στο βασικό μισθό είχε στήριξη και από άλλα μέτρα, γεύματα, τα οποία μια οικογένεια που μπορεί να έχει δύο γονείς στο βασικό μισθό δεν είναι στήριξη το σχολικό γεύμα. Για έναν άνθρωπο ο οποίος με 650 ευρώ είχε ενίκιο, δεν είχε 400 που είχε σήμερα, είχε 300. Λέω, δεν είχε ρεύμα που είναι 400 σήμερα, είχε 200. Σας απαντάω ότι ακριβώς νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνούμε ότι καλύτερος δείκτης είναι τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Η φτώχεια μειώθηκε. Και ήταν η τελευταία περίοδος της σύγχρονη ελληνική και η φτώχεια. Και η φτώχεια. Και ο κίνδυνος παιδικής στόχιας και η φτώχεια. Ο κίνδυνος παιδικής στόχιας έφτασε στο επίπεδο του 2004. Και αυτό είναι επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία. Λοιπόν, στοιχείας. Να πάμε λίγο στο κομμάτι τράπεζες που έβαλε ο κ. Βλάχος και ο οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό. Νίκο, γιατί το έχουμε κάθε βράδυ αυτό. Εμείς το λέμε γιατί θα το έχουμε, φοβάμαι, το επόμενο διάστημα. Το αντιμετωπίζουμε. Ένα εκατομμύριο τουλάχιστον άνθρωποι δεν ήταν μισθοί. Η αύξηση των επιτοκίων έχει επιφέρει τουλάχιστον τρεις-τέσσερις δόσεις παραπάνω. Κάποιοι λένε και παραπάνω. Ναι, εγώ αλλά λέω παραπάνω, ο Σωτήρης, εγώ πρέπει να του Σωτήρη. Πρέπει ο Σωτήρης, αυτά που διαβάζω, ναι, λέω εγώ. Ότι είναι τέσσερις δόσεις παραπάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Πώς θα τα βγάλουν οι άνθρωποι πέρα? Δεν έχετε κάνει παρέμβαση, παρόλο που είχαμε ακούσει τον κύριο Σταϊκούρα να λέει ότι συναντήθηκε με τους τραπεζίτες, είπε τα μπινελίκια του. Περιμένουμε να δούμε την πτώση στις προμήθειες. Δεν την είδαμε. Είδαμε κάποια ρύθμιση για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει δάνεια και ο φόβος ο μεγάλος που υπάρχει είναι ότι θα ξεκινήσει μπαράζ πληστηριασμού. Τι σκέφτεστε σε αυτό? Και επίσης θα μας πει μετά και οι Κωνσταντινοπολίτες πώς σκέφτονται αυτό που δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, ως τώρα τουλάχιστον, να παρέμβει στο κομμάτι των επιτοκίων. Γιατί και εγώ από αυτά που ξέρω τα λίγα, δεν πολύ εύκολο να παρέμβει στο κομμάτι των διεθνών επιτοκίων. Λοιπόν. Καταρχάς, είμαστε σε μια εποχή που έχουμε αυξανόμενα επιτόκια. Γνωρίζετε πολύ καλά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την τελευταία αύξηση προσέθεσε σε αυτή την αυξητική πορεία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σαν κράτος, διότι χρειάζεται να δανειστούμε και γι' αυτό είμαστε πάντα και πολύ προσεκτικοί στους δημοσιονομικούς μας στόχους. Προφανώς με τα νοικοκυριά είναι ένα πρόβλημα. Έχει γίνει συζήτηση και από το Υπουργείο Οικονομικών με τις τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό. Είναι μια συνεχιζόμενη προσπάθεια. Δεν μπορώ να σας πω ότι έχει μέση ή τέλος αυτή τη στιγμή. Πάντως είναι μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί. Αποτέλεσμα προκειμένου. Έχει.
Κοιτάξτε, έχει γίνει η συζήτηση. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι γίνεται. Προφανώς καμία κυβέρνηση δεν θέλει να έχει απέναντί της μια κοινωνία που έχει στεγαστικά και δεν πατάει. Ακριβώς. Και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί. Από την άλλη, με τον εξοδικαστικό, διευρύναμε τους συμπολίτες μας που μπορούν να μπουν και διευκολύνουμε τα ζητήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Είχαμε μία πρόοδο και σε αυτό το κομμάτι του εξοδικαστικού, κάτι το οποίο κατ' ουσίαν είχε αστοχήσει η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, ούτε εσείς βέβαια στο κομμάτι αυτό είχατε αστοχήσει ιδιαίτερα. Είμαστε λίγο καλύτεροι και τώρα, προχωράμε και βελτιώσαμε την κατάσταση. Χίλιες περιπτώσεις, αν έγιναν 3.500 ένα σύνολο πολλών χιλιάδων. Διευρύνουμε τώρα την περίμετρο. Δεν είναι το αρμοδιότητά σας να το πούμε αυτό. Έχετε κάποια εικόνα ότι ενδεχομένως με το νέο καθεστώς, το οποίο βέβαια τώρα είναι θέμα 15-20 ετών. Είναι νέο καθεστώς. Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Όχι, απλά με αυτό που έγινε διευρύνεται η δυνατότητα τη ένταξη των συμπολιτών. Μήπως σκέφτεστε τελικά αυτή την πρόταση που είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη λέει και το ΠΑΣΟΚ, να ξαναδείτε την προστασία τη πρώτη κατοικίες. Διότι αν αυτή η τάση συνεχιστεί, φοβούμαι ότι τα κόκκινα δάνεια θα ξεπεράσουν τα προηγούμενα κόκκινα δάνεια ή θα επανέλθουν κάποιοι στα κόκκινα δάνεια. Κύριε Ελευθερόπουλο, γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σας είπα ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης θα συνεχιστεί επάνω σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά. Είναι η πρόθεσή μας. Το είπε και ο κύριος Σταϊκούρας. Δεν θα σταματήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Κύριε Βλάχο, να ξεκινήσουμε όπως αυτή τη φορά. Εγώ πραγματικά έχω απορία. Όταν τα επιτόκια διεθνώς αυξάνονται. Αυτό η αύξηση επιτοκίων το ξέρουμε. Στοιχειώδη οικονομικά να ξέρεις ότι αυτό αφορά. Δεν είμαστε γαλατικό χωριό. Έτσι, είμαστε μέρος ενός μεγάλου τραπεζικού συστήματος. Ναι, αλλά κάποιοι λένε ότι είμαστε θωρακισμένοι. Έτσι. Πώς θα το, αυτό το 2008 είχε υποθεί. Όχι, το υποδόθηκε τώρα, υποδόθηκε και τότε και τώρα. Το θωρακισμένο δεν υπόθηκε. Το υπόθηκε εν πάση περιπτώσει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν το 2008. Ναι, θέλω να μην μείνουμε εκεί. Ναι, να μείνουμε στο κομμάτι αυτοί που έχουν ένα δάνειο και πληρώνουν 500 ευρώ το μήνα για παράδειγμα και τώρα το 500 έχει γίνει ήδη 700. Να πω έτσι μια περίπτωση μέση περίπου. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, να προτείνετε να γίνει που δεν κάνει η σημερινή κυβέρνηση ή το κάνει λάθος ή το κάνει με την προσπάθεια που πρέπει. Τι θα κάνετε δηλαδή. Εμείς είχαμε πει να ξεκινήσει άμεσα η επαναφορά του νόμου προστασίας πρώτης κατοικίας. Ένας ανανεωμένος νόμος Κατσέλη δηλαδή, ο οποίος με αντικειμενικά κριτήρια θα διαπιστώνει ποια είναι η πρώτη κατοικία και τι προσπάθειες έχει κάνει ο κάθε δανειολήπτης προκειμένου να ανταποκριθεί στο δάνειό του. Ναι. Το δεύτερο είναι να προστατευτεί η αγροτική γη και η αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας ουσιαστικά η απώλεια οδηγεί και σε ένα αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα έκτακτα. Το τρίτο φυσικά είναι το σύστημα των δόσεων που έχουμε προτείνει, με μια έκπτωση 20% στους συνεπείς δανειολήπτες και καλοπληρωτές φυσικά. Και το κυριότερο, αυτό που ζητάμε είναι και τα μη δημοσιονομικά μέτρα που αφορούν την ευρύτερη αύξηση του μισθού, το ΕΚΑΣ και ένα πλέγμα κοινωνικών μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα. Τα άλλα που είπατε πριν, μπορείτε να τα επιβάλλετε στις τράπεζες? Υπάρχει τρόπος να επιβληθούν στις τράπεζες? Στην αγορά που ζούμε σήμερα, να επιβληθούν σε τράπεζες. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι τράπεζες. Ούτε τις προμήθειες δεν έχουν μειώσει που συζητάμε εδώ και τόσο καιρό να μειωθούν, ούτε αυτές δεν έχουν μειωθεί. Σας είπα προηγουμένως ότι έχουν δώσει μόνο 15-20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν βγάλει 5,5 δις ευρώ και αυτά με στοιχεία του τελευταίου τριμήνου του 2022. Πώς θα τις κάνετε εσείς, αυτό θέλω να πω. Πώς θα υποχρεώσετε τις τράπεζες που κάνουν αυτό? Έχουμε ζητήσει από τον κύριο Σταϊκούρα να εξετάσει το ενδεχόμενο έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών και δεύτερον να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να διευρυνθεί η δεξαμενή των ανθρώπων, ο αριθμός των ανθρώπων κάνει καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα που μπορούν να επιδοτούνται, που μπορούν να επιδοτούνται για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ο κύριος Σταϊκούρας, όταν το θέμα προέκυψε, είχε βάλει πιο φιλόδοξους στόχους. Μετά από διάφορες διαβουλεύσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών, κατέληξε στο να επιδοτεί περίπου 25.000 αδύναμους δανειολήπτες. Εμείς θέλουμε λοιπόν να ξαναμπούμε στη συζήτηση με τις τράπεζες και να επεκτείνουμε αυτό το πλαίσιο εφαρμογής, γιατί το κοκκίνισμα περισσότερων κόκκινων δανείων, είναι μια ανάρκη στην κοινωνική συνοχή, είναι μια ανάρκη και στα θεμέλια της οικονομίας για τον αφελινισμό που σας περιέγραψα προηγουμένως. Δεν μπορούν να ξεπουλούνται αυτή τη στιγμή ολόκληρες περιοχές από φαν τα οποία παίρνουν μάλιστα και δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εδώ πέρα έχουμε το εξής παράδοξο. Έρχονται κάποιοι στην Ελλάδα. Παίρνουν δάνεια από τις ελληνικές τράπεζες και πάνε και αγοράζουν. Τα φαν πάντως δεν ήταν τώρα, είναι
Χρόνια πολλά που είναι. Αυτό που γίνεται όμως, κύριε Ξενάκη, πόρτα, τα τελευταία 3-4 χρόνια και αποτελεί και μέρος του αφηγήματος της κυβέρνησης για τον οπτυξιακό της θαύμα, γιατί περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό και το real estate, δεν έχει προηγούμενο. Συνεπώς, είναι όλος ο τρόπος λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών και οι σχέσεις με την κυβέρνηση προβληματική, γιατί πάρα πολύ απλά έχουμε μια κυβέρνηση που παρακολουθεί, όπως παρακολουθεί και στις τηλεπικοινωνίες. Παρακολουθεί στις τηλεπικοινωνίες, παρακολουθεί στα σούπερ μάρκετ, παρακολουθεί στην ενέργεια, παρακολουθεί στα δηληστήρια. Είναι μια κυβέρνηση θεατής που το μόνο που ξέρει είναι από τα υπερκέρδη που έχει το κράτος από το ΦΠΑ να μοιράζει προεκλογικά ψίχουλα. Αυτή είναι η στρατηγική της. Κύριε εκπρόσωπε, βλέποντας την κρίση της τράπεζας. Δεν είναι εκπρόσωπος. Είναι, είναι υποψήφιος βουλευτής στην Άλφα Αθηνών. Μην γίνει παρεξηγήσεις. Είναι υποψήφιος. Δεν το λέω με την παρεξήγηση. Είναι υπεύθυνος στρατηγικής. Δεν είναι πρόεδρος, ναι, δηλαδή. Να πεις, κύριε πρόεδρε. Με την κρίση που παίρνουν οι τράπεζες και τους φόβους που υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι εφικτό αυτή τη στιγμή να ζητήσει η κυβέρνηση τη φορολόγηση ή κάποιο, κάτι επιπλέον από τους τραπεζίτες. Μία φράση και έρχομαι αμέσως στο τραπεζικό. Ναι. Νομίζω ότι το τραπεζικό θα μας βοηθήσει και για να βρούμε λύση αν το δούμε συνολικά στο πλαίσιο του ιδιωτικού χρέους. Γιατί όντως το τραπεζικό πλαίσιο του ιδιωτικού χρέους είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά το ιδιωτικό χρέος είναι πολύ μεγαλύτερο. Και θεωρούμε εμείς ότι ειδικά στο ιδιωτικό χρέος πρέπει να ακολουθεί ένα σχήμα το οποίο θα περιλαμβάνει 120 δόσεις και διαγραφή μέρους της πανδημικής οφειλής, ειδικά για ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί το λέω αυτό, δεν γίνεται το κράτος να περιμένει να εισπράξει κανονικά ασφαλιστικές φορές από έναν άνθρωπο που τα 2 χρόνια της πανδημίας δεν λειτουργήσε με τον τρόπο που θα λειτουργούσε σε κανονικούς όρους. Και μία φράση εδώ, δημοσιονομικά αυτό είναι και πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή η εμπειρία έχει δείξει ότι όντως με αντικειμενικά κριτήρια τα οποία αποφεύγει στους κακοπληρωτές μπορεί στο τέλος της ημέρας να έχει περισσότερα έσοδα. Έρχομαι τώρα στο τραπεζικό. Με όσα νομίζω, καλά, πέρα από το ότι όλοι ευχόμαστε ότι δεν θα ξαναπεράσουμε μια διαδικασία σαν το 2008, τώρα νομίζω ότι αυτό είναι αντικειμενικό. Αλλά με όσα διαβάζουμε και κατανοούμε και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν είμαστε σε μια τέτοια περίοδο και δεν χρειάζεται να φτιάχνεται και κανένας πανικός. Δηλαδή, γίνανε πολύ πιο γρήγορες κάποιες κινήσεις και είναι και πολύ πιο περιορισμένες οι ρογμές σε σχέση με το 2008. Το πρώτο το οποίο χρειάζεται και δεν έχει σχέση, ας πούμε, αν θέλετε, με το αν μια κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει αυτές τις μισθές τράπεζες, είναι ποιος είναι ο πτωχευτικός νόμος της χώρας. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο γιατί δεν αφορά μόνο κόκκινα δάνεια, αφορά και κόσμο ο οποίος φοβάται ότι θα κοκκινήσει δάνειό του. Κόσμος ο οποίος σας καλεί στην εκπομπή του και λέει ότι με βάση το ισόρροπο πλακό έχει αυξηθεί κτλ. Υπάρχει. Και να πω το πιο απλό πράγμα που μπορώ να πω, ότι δεν γίνεται σήμερα που δεν είμαστε σε ένα πλαίσιο επιτήρησης. Δεν γίνεται να έχουμε χειρότερο πτωχευτικό νόμο, πιο αυστηρό πτωχευτικό νόμο από αυτόν που είχε προτείνει το Δούνο τούτο το 2013, που ήταν οι πιο δύσκολες μέρες της ελληνικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πτωχευτικό νόμο πολύ πιο αυστηρό. Άρα λέμε ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι να υπάρχει ένας πτωχευτικός νόμος, ο οποίος, ξαναλέω, μπορούν να υπάρχουν τα αντικειμενικά κριτήρια που θα πετάει έξω στρατηγικούς κακοπληρωτές κτλ. Αλλά θα προστατεύει αντικειμενικά τους ανθρώπους που βρέθηκαν σε μια δυσκολία. Η αλλαγή που έγινε τελευταία με αυτό που πέρασε από τη Βουλή, που διευρύνει τα κριτήρια με τα οποία μπορούν να μπουν κάποιοι σε ρυθμίσεις. Δεν λύνει το πρόβλημα. Και δεν λύνει το πρόβλημα γιατί στην πραγματικότητα και τα δάνεια του Ηρακλή που δέθηκαν με το νόμο του 2003. Στην πραγματικότητα αυτό δεν δίνει δεσμευτικότητα από τη μεριά των τραπεζών ή οποιοδήποτε. Σας λέει όμως, αιτιολογήστε την απόφαση γιατί το δέχεστε, έτσι. Ναι. Είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα, αλλά εδώ το κρίσιμο είναι η δεσμευτικότητα. Εδώ είναι το κρίσιμο είναι η δεσμευτικότητα το οποίο υπήρχε και δεν υπήρχε στο νόμο του 2003 και γι' αυτό η εκτίμησή μας είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε το νόμο του 2003. Να σας θυμίσω τη φράση που είχε πει ο κ. Μητσοτάκης 30 Απριλίου, που έδωσε παράταση στο πλαίσιο που υπήρχε και λέει: κανένας Έλληνας δεν θα δει το σπίτι του να κινδυνεύει, δίνουμε παράταση στο πλαίσιο προστασίας. Εμείς λέμε ότι αυτό το πλαίσιο προστασίας μπορούσε να παραταθεί και να εξυγχρονιστεί. Έρχομαι τώρα στο τι μπορεί να γίνει στον πυρήνα των τραπεζών. Πρώτον, όντως υπάρχει ένα διεθνές δύσκολο πλαίσιο, αλλά πάλι κάποιος πρέπει να μας απαντήσει γιατί οι ελληνικές τράπεζες έχουν από τα χειρότερα επιτόκια στα στεγαστικά και από τα πιο τσιγκούνικα επιτόκια όταν έχεις καταθέσεις, να το πω έτσι. Δηλαδή, γιατί πάλι είμαστε ένα αρνητικό παράδειγμα μέσα σε μια δύσκολη εικόνα. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά είμαστε αρνητικό παράδειγμα. Αυτό που λέει ο κ. Βλάχος, μπορούμε να φορολογήσουμε αυτή τη στιγμή. Οι ελληνικές τράπεζες επίσης όλο αυτό το διάστημα έχουν. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη μια εξαίρεση γιατί έχουν αναβαλλόμενους φόρους. Άρα, εμείς λέμε ότι μπορεί αυτό το καθεστώς των αναβαλλόμενων φόρων, από τη στιγμή που υπάρχει μια σταθερότητα στην ελληνική οικονομία και εμφανίζουν αυτά τα κέρδη. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό το καθεστώς των αναβαλλόμενων φόρων και από αυτούς τους πόρους να στηριχτεί ένα μέρος της κοινωνίας. Τελευταία φράση όμως και κλείνω. Κατά τη γνώμη μας, το πιο στρατηγικό είναι αν μια οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να έχει δημόσια εργαλεία στα χέρια της.
Άρα και εμείς λέμε τράπεζα, ότι μία τράπεζα πρέπει να έχει κυρίως δημόσιο έλεγχο. Η εθνική, η εθνική με βάση το ποσοστό που έχει το δημόσιο, το περίπου 40% στις μετοχές, επιτρέπει αν υπάρχει πολιτική βούληση, αν θέλετε, να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή πολιτική και να ορίσει και ένα πλαίσιο ανταγωνισμού το οποίο με όρους αγοράς. Θυμάστε τι έχουμε πάθει με τις τράπεζες στο δημόσιο στο παρελθόν. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι έχουμε πάθει με διάφορα εργαλεία του δημοσίου. Στα κόμματα. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αλλά θα πω ότι, ξέρετε κάτι, όταν κάπου έχουμε ένα κακό παράδειγμα, δεν πρέπει να πετάμε το. Τα νερά μαζί με το μωρό. Τα δημόσια εργαλεία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κύριε Παπαθάνας, θα απαντήσετε. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα υποχρεωτικό. Θα γυρίσουμε, θα κλείσουμε το θέμα αυτό. Θα δούμε και άλλα θέματα και με τους ταξιούχους να μιλήσουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολλοί που μας βλέπουν. Και για την ιστορία των Ντεμπών, γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις και μεγάλη αντιπαράθεση, θα μιλήσουμε επίσης. Και για το ότι αν προλάβουμε και για το πολιτικό κομμάτι, με εννοώ τον. Επειδή είδαμε μια δημοσκόπηση. Και για την ψηφοφορία του κ. Πολάκη θα συζητήσουμε. Και για τον Πολάκη θα απαντήσει. Και ο Ζηλιόπουλος θα απαντήσει. Λοιπόν, σε 2 λεπτά επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στις παρεμβάσεις για να μην χαλάσω το χαρτί του Νίκου του Ελευθερόπουλου. Θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα που είπαμε. Αλλά μια που έχουμε τον κύριο Ελιόπουλο, κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δίπλα μας, να τον ρωτήσουμε για την υπόθεση Πολάκη. Πώς ξαφνικά αποφασίσατε ότι πριν από 15 μέρες δεν έπρεπε να στα ψηφοδέλτια και τον πηγαίνει για διαγραφή. Και τώρα η διαγραφή κάτι τη συζητάμε, ξαναμπήκε στα ψηφοδέλτια. Και δεν έχετε κάποιο άγχος ενδεχομένως μήπως ένας κόσμος πιο έτσι μετριοπαθής που δεν του αρέσει αυτό το ύφος γενικώς και αυτή η φρασιολογία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν θέλω να μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί που έβλεπε ένα ΣΥΡΙΖΑ που να θα το βάλει απέναντι αυτό, να το ξαναβάζει μέσα. Και το πληκτρολόγιο είναι εκεί, δεν έχει φύγει από το μεταμεσονύχτιο πληκτρολόγιο. Λέω τώρα εγώ και πολλοί το λένε, δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και άνθρωποι που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ δημοσίως. Και ο Βίτσας το πρωί έκανε μια συνέντευξη στο Απαραπολιτικά και μου είπε ο άνθρωπος. Στο Βασίλειο του Σκουρή και σε μένα, μας είπε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό που έκανε μετά, ότι έκανε την επίθεση στον Νίκο του Χατζηνικολάου. Δεν έπρεπε. Το είπε δημοσίως. Κοιτάξτε, υπήρχε μία δημόσια επιστολή προς την πολιτική γραμματεία και προς το κόμμα από τη μεριά του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είπε ότι ήταν λάθος οι αναρτήσεις που έκανε, οι συγκεκριμένες. Νομίζω ότι γενικά είναι σημαντικό ένας άνθρωπος να παραδέχεται αστοχίες και λάθη. Δεν είναι και ο κανόνας στο πολιτικό σύστημα. Και εκτίμησε η πολιτική γραμματεία ομόφωνα ότι ειδικά στη στιγμή που βρισκόμαστε σήμερα πρέπει όλοι να δώσουμε αυτή τη μάχη. Από εκεί και πέρα επιτρέψω να πω ότι προφανώς στην πολιτική μπορεί να ζυγίζονται διάφορα στο υπέρ και στο κατά. Δεν θα μείνω μισή ώρα στο θέμα. Θέλω να το πω από πριν εσύ για να μην νομίσει κανείς. Όχι, δεν έχω. Ναι. Δουλειά σας είναι να ρωτάτε και δουλειά μου είναι να απαντάω. Δεν έχω. Εσείς το ξέρετε άλλωστε. Νομίζω ότι δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ διαφορετικά κανέναν και κανέναν συναδελφό σας. Επιτρέψτε να πω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι τις πολιτικές τα κόμματα τις κερδίζουν, τις χάνουν πρώτα απ' όλα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, και τα πρόσωπα έχουν μια σημασία πάντα. Τι λέτε τώρα. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέω τώρα μεγάλη. Εγώ που δεν έχω και καμία σχέση με το χώρο αυτό. Και το λέω δημοσίως, δεν έχω κανένα ζήτημα. Το ΣΥΡΙΖΑ θα έχει φτάσει από το 3 στο 35%. Προφανώς. Αλλά τα πρόσωπα έχουν μια σημασία. Προφανώς και έχουν σημασία. Αλλά επιτρέψτε να πω ότι θεωρώ ότι είμαστε σε μια τόσο ωριακή στιγμή που ο κόσμος θα ψηφίσει με κριτήριο το πρόγραμμα κτλ. Και νομίζω ότι εκεί θα κρυθούμε όλοι. Δυσκολεύει τη συνεργασία σας, ας πούμε, με το Πασόκ. Θα θυμίζω το Νικολάκης ο Ανδρουλάκης για μια φράση. Ναι. Μία μόνο φράση θυμίζω, έτσι, που είναι από τις πιο απαλές. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αν πολιτική δύναμη δεν θέλει να συνεργαστεί με κάποια άλλη πολιτική δύναμη, μπορεί να βρει άπειρες αφορμές, είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν. Ναι. Αν ο ελληνικός λαός τα φέρει με τέτοιο τρόπο, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές με απλή αναλογική. Γι' αυτό δείξαμε και εμείς λέμε. Ναι. Και το λέμε πολύ καιρό, νομίζω ότι σε αυτό είμαστε πολύ καθαροί. Λέμε ότι η χώρα μπορεί να έχει κυβέρνηση με την κάλπη της απλής αναλογικής. Ναι. Αυτό συγκεκριμένα τώρα σημαίνει κυβέρνηση με κορμό ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, δηλαδή, τώρα να είμαστε. Την αλήθεια να λέμε. Και γι' αυτό λέμε και πρώτο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για να βγαίνουν τα αριθμητικά. Δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν θα είναι. Και εσείς το ΚΚΕ το λέτε και να το πείτε, γιατί ξέρετε πως δεν θα το. Ποτέ δεν θα στέρξει το ΚΚΕ. Αν σας έλεγα ότι θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει έστω και ανοχή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, νομίζω ότι και θα δικούσα την πολιτική του. Και θα δικούσα την πολιτική του και θα ήταν κάτι το οποίο δεν θα μπορούσα να πείσω και κανέναν. Αυτούς μας ακούνε. Είναι καλό, ειδικά. Από ό,τι φαίνεται, 2 μήνες πριν τις εκλογές να είμαστε συγκεκριμένοι. Πασόκ. Ναι, αυτά που έχει πει για το Πασόκ, για παράδειγμα. Να πάμε στον κύριο Βλάχο. Κύριε Βλάχο, εσείς ένα σχόλιο από αυτό και θα πάρουμε και το δικό σας. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές τις περισσότερες αναρτήσεις ή αντιδράσεις του Πασόκ, λέει για πολλακισμό και για πολλάκι.
υπάρχει η επιστροφή του κ. Πολάκη στα ψηφοδέλτια διευκολύνει τη συνεργασία των προοδευτικών, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό. Δυσκολεύει, θα έλεγα εγώ. Εσύ διευκολύνει, θα ρωτά εσύ. Ωραίο. Μ' αρέσει. Κοιτάξτε, αυτό που εκφράζει ο κ. Πολάκη είναι το θλιβερό κατάλοιπο μια περίοδου διχασμού και εντάσσεων που ζήσαμε την δεκαετία τη οικονομική κρίση, όπου η πολιτική αντιπαράθεση έφτασε σε χυδαία επίπεδα. Και δυστυχώς ο κύριος Πολάκης παραμένει ένα κατάλοιπο αυτής της εποχής και συνεχίζει να μολύνει το δημόσιο διάλογο ακόμα και σήμερα. Το πρόβλημα, όπως ξέρετε, δεν είναι ο κύριος Πολάκης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας εργαλειοποιεί τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Τσίπρας παίζει κρυφτό με τον κύριο Πολάκη και ο κύριος Τσίπρας άντεξε μόνο τρεις εβδομάδες μακριά από τον κύριο Πολάκη, γιατί γνωρίζει ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στιβαρή ιδεολογική και πολιτική ραχοκοκαλιά και θέλει να απευθύνεται από την άκρα δεξιά, ενδεχομένως στην άκρα αριστερά, χρειάζεται και τον κύριο Πολάκη. Και στην άκρα δεξιά απευθύνεται, λέτε. Μα έχει κομμάτια της άκρας δεξιάς μέσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, βέβαια. Υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα των ΑΝΕΛ. Κύριε Βλάχο, δεν θέλω να κάνουμε αυτό το διάλογο, αλλά όταν έχετε συγκυβερνήσει με τον Βορύδη και τον Άδωνη, τώρα να κατηγορείτε εμά είναι λίγο ωριακό. Σα το υπενθυμίζω. Επειδή το λέτε και το ξαναλέτε. Όταν έχετε τον κύριο Λοβέρντο, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει τη Χρυσή Αυγή αυθεντικό λαϊκό κίνημα. Εγώ δεν σας το λέω και το αφήνω εδώ. Αλλά γιατί... αν θέλετε να την πάμε εκεί την κουβέντα, εγώ θα σας θυμίσω ότι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Λάος έγινε κατόπιν εισήγηση του κυρίου Σαμαρά να μπει ο Λάος μέσα για να μην έχει απόλυση η Νέα Δημοκρατία στη δεξιά της. Το θυμίζω αυτό. Κράτησε 6 μήνες, ενώ εσείς επιλέξατε 2 φορές τον κύριο Καμένο ως κυβερνητικό συνέδριο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα έχει καταγράψει η ιστορία και μάλιστα τον κρατήσατε και για 5 χρόνια. Και ανεχθήκατε και εκεί την ξενοφοβική και μυσαλόδοξη ρητορία και του κύριου Καμένου και του κύριου Πολάτη. Και ψηφίσαμε και την Ιθαγένη για τα παιδιά. Είχατε και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Και ψηφίσαμε την Ιθαγένη για τα παιδιά. Στην κορυφή αυτού του ανίερου ψηφίσαμε τριγώνου. Την Ιθαγένη για τα παιδιά. Α, μην πάμε εκεί πέρα τώρα. Ψηφίσαμε κρίσιμα νομοσχέδια. Το Πασόκ δηλαδή τι πρέπει να πει για αυτά που έχει ψηφίσει. Δεν είχαν ψηφιστεί. Το Πασόκ τι πρέπει να πει για αυτά που έχει ψηφίσει. Μέχρι τη δικιά μα κυβέρνηση δεν τα είχατε ψηφίσει. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη πολιτική κομπορημοσύνη. Είμαι υπέρ του να μιλάμε, να τιμάμε το παρελθόν, αλλά να συζητάμε με όρου παρόντο και μέλλοντο. Τώρα, τόσο εικόνα, θέλω να πω κάτι εδώ πέρα, του Υφυπουργού Μεταφορών, ο οποίος πήγε στη Λάρισα για να μας πει ότι η τηλεδιοίκηση είναι το τοπικό σύστημα του σταθμού, αλλά και η θλιβερή εικόνα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος πήγε στο Γιαπή με αυτό το ύφος, περιφρονώντας και το ευρύτερο κλίμα, αλλά αν θέλετε και το μέτρο, το οποίο είναι απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή, για μένα επιβεβαιώνει απόλυτα αυτό που έχει πει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ότι αν ο ελληνικός λαός μου δώσει ισχυρό διψήφιο και μου πει προχώρα με το πρόγραμμά σου, εγώ δεν θέλω ούτε τον Τσίπρα ούτε τον Μητσοτάκη επικεφαλής της επόμενης συγκυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, θέλω να σας πω ότι το Πασόκ επιμένει ότι εάν δεν συζητήσουμε και δεν βάλουμε κάτω τα προγράμματά μας, να δούμε τι κράτος θα φτιάξουμε την επόμενη μέρα, τι δημόσιες μεταφορές θα έχουμε, εάν θα σταματήσουμε. Αυτή την, αν θέλετε, εσχρή προσπάθεια της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει το νερό. Εάν δεν ξανασυζητήσουμε τι είναι δημόσιο αγαθό και τι δικαιούται ο πολίτης στην καθημερινότητά του, είμαστε καταδικασμένοι σε ένα πολιτικό σύστημα που οι Πολάκηδες θα συντονίζονται και θα νοηματοδοτούν τον πολιτικό διάλογο. Εμάς δεν είναι αυτή η πολιτική μας αισθητική. Η δικιά μας πολιτική αισθητική είναι τα προγράμματα, οι ιδέες, οι αξίες και οι άνθρωποι. Και με αυτά δεχόμαστε να συζητήσουμε εφόσον δηλαδή, ο ελληνικός λόγος μας συζητήσει. Συγγνώμη, κύριε Βλάχο, να σας ρωτήσω κάτι πριν πάμε στον κύριο Παπαθανάση. Δεν ξέρω αν έχουμε τις κάρτες πρόχειρες να τις δούμε, αν τις έχουμε. Για τις δημοσκοπήσεις θα μου πείτε. Ναι, όχι, ναι, αλλά μισό λεπτό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα πράγμα το οποίο μπορεί να προκύψει στις κάλπες. Mm-hmm. Η δημοσκοπή... Να, σημερινή δημοσκόπηση. 30,2 η Νέα Δημοκρατία, 26,1 η ΣΥΡΙΖΑ, 9,2 το ΠΑΣΟΚ. Αυτή θα κρατήσουμε. Αφήστε τις αναγωγές. Mm-hmm. Αφήσουμε την σκέτη, γιατί υπάρχει και ένα 11,6 που δεν ξέρω τον απαντώ, που δεν ξέρουμε τι θα πάει τελικά αυτό. Εσείς λέτε ότι αν είστε το κόμμα του 9,2. Εσείς είπατε δηλαδή για ισχυρό διψήφιο. Δεν ξέρω τι είναι για ισχυρό διψήφιο. Το 11 είναι ισχυρό διψήφιο. Το 9,5 δεν είναι διψήφιο. Το 11 είναι ισχυρό διψήφιο. Είναι, άμα οι άλλοι έχουν 29 λοιπόν, και 9,5 είναι ισχυρό διψήφιο. Και οι άλλοι είναι 30 και 30. Πάνω ναι. Κάτω. Ένας πάνω, ένας πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή έχετε δύο κόμματα του 60%. Και πρέπει να συνεργαστείτε με το ένα από αυτά. Είτε με το Νέο είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πείτε στο κόμμα θα συνεργαστείτε για να κάνετε κυβέρνηση ότι ναι, θα συνεργαστούμε μεν, αλλά ο αρχηγός σας που τον έχει ψηφίσει. Το πιο μεγάλο κομμάτι αναλογικά έτσι, του ελληνικού λαού δεν θα είναι πρωθυπουργός. Πώς θα το πείτε αυτό.
Πραγματικά. Εάν, επειδή μιλάμε με αφορμή τη δημοσκοπήση, κάνω αυτή τη συζήτηση. Είτε είναι ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Θα δείτε ότι οι δύο μαζί χάνουν περίπου 15 μονάδες από τα ποσοστά του στο 19. Και το ποσό κερδίζει μια μέση με δύο μονάδες στη χειρότερη περίπτωση. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ελληνικός λαός μάλλον τους καταδικάζει. Και δεν θέλει κανένας από τους δύο να κυβερνήσει μόνος του. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, για να θέλουν να συγκυβερνήσουμε εμάς, γιατί εμείς αυτές τις προϋποθέσεις βάζουμε. Ας βάλουν και άλλοι τις δικές τους. Εμείς λέμε πρόγραμμα. 10 προοδευτικές κατευθύνσεις για τη χώρα την επόμενη μέρα. Προφανώς συζητάμε. Δεν ερχόμαστε και λέμε ή αυτό ή τίποτα. Συγγνώμη. Αλλά εδώ, ο καθένας βάζει τους όρους. Ξαναδούμε άλλη μια φορά. Αν υποθέσουμε ότι ισχύει αυτό, έτσι, 115 Νέα Δημοκρατία, 100 ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι είναι ανάποδα, μπορεί και ανάποδα. 115 ΣΥΡΙΖΑ, 100 Νέα Δημοκρατία. 35 εσείς, αν ισχύει αυτό, 40 με 11%. Δεν βγαίνουν τα κουκιά εδώ, για καμία περίπτωση. Καλά, βγαίνουν τα κουκιά. Άμα είναι λίγο παραπάνω, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Στη δεύτερη περίπτωση βγαίνουν. Λέω ότι σας λένε τα. 150 συν 12 ποιος Βαρουφάκης, 162. Εσείς θα επιμείνετε ότι. Για να συγκυβερνήσετε. Ο όρος απαράβατος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης στην οποία θα συμμετέχετε δεν θα είναι ούτε ο κ. Μητσοτάκης, ούτε ο κ. Τσίπρας. Ισχύει αυτό? Ισχύει, βέβαια. Ούτε ο κ. Σαμπουλάκης, υποθέτω, έτσι. Okay. Εντάξει, καλά, εννοείται. Είναι η θέση του ανθρώπου, που σας ακούτε να ακούσαμε. Εμάς δεν μας νοιάζει καρέκλα. Κύριε Παπαθανάση, νομίζω ότι. Πού πάτε εσείς τώρα? Είναι, δεν βλέπω. Ακούγοντας εδώ τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Βλάχο, θα σταθώ σε απλές παρατηρήσεις σχετικά με τον κύριο Πολάκη. Να πω ότι ουδέποτε πιστέψαμε ότι ο κύριος Πολάκης δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια. Συνήθως αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το αλλάζει μέσα σε 24 ώρα. Επομένως, ό,τι και να είπε, ήμασταν σίγουροι ότι ο κύριος Πολάκης θα ήταν στα ψηφοδέλτια. Και βεβαίως να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και μάλιστα το είχε έτοιμο το σενάριο και ξεδιπλώθηκε την ίδια νύχτα με την εκλογική τότε νίκη. Επομένως, είναι αποφασισμένοι, και εγώ το λέω γιατί βλέποντας και τα ποσοστά εδώ, δεν αποκλείω, παρότι μερικές φορές έχουν πει έτσι και άλλες φορές έχουν πει αλλιώς, να θελήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση ακόμη και αν είναι δεύτερο κόμμα. Δεν το αποκλείω, δεν ξέρω αν ο κύριος Ηλιόπουλος θέλει να πει κάτι από αυτού. Επομένως, ακούγοντας τα δύο κόμματα, βλέπετε ότι αυτή η έννοια της προοδευτικής συγκυβέρνησης είναι τελείως θεωρητική και ανυπόστατη. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε και λέμε: θέλουμε ισχυρή εντολή, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, πρέπει να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα. Ναι, κύριε Βλάχο, έχουμε ρεκόρ επενδύσεων, έχουμε ρεκόρ εξαγωγών, έχουμε ρεκόρ ανάπτυξης. Προφανώς μπαίνουμε. Προφανώς, όχι. Έχουμε ρεκόρ εξαγωγών και έχουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων. Τουρισμός και καύσιμα. Γιατί δεν τα αναγνωρίζετε αυτά? Γιατί ακριβώς δεν θέλετε να πιστέψετε ότι αυτό το οποίο κάναμε και το οποίο στήριξε κατ' ουσίαν την οικονομία έφερε αποτελέσματα. Γιατί, κύριε Παπαθανάση, αναμένουμε την αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μπούμε στην επενδυτική βαθμίδα. Για να μπορέσουμε να διευρύνουμε την περίμετρο των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα προγράμματα και τα 80 δισεκατομμύρια που έρχονται από το πρόγραμμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, από το ΕΣΠΑ 21-27 και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί έτσι νοούμε την ανάπτυξη. Μειώσαμε την ανεργία 7 μονάδες. Έχει σημασία, γιατί κάποτε όταν ξέσπασε η πανδημία λέγατε ότι η ανεργία θα φτάσει στο 25%. Και σήμερα είμαστε στο 10,8. Και κάτω από το 10, ξέρετε, ενεργοποιούνται και άλλες διατάξεις που θα στηρίξουν τα νοικοκυριά και θα στηρίξουν και τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η έννοια. Και αυτή είναι η πρόταση. Βεβαίως. Αυτή είναι η πρότασή μας, γιατί από ό,τι φαίνεται, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, ποτέ δεν μπορείτε να συμφωνήσετε και το μόνο που θα θελήσετε να κάνετε είναι να σταματήσετε το σχηματισμό της αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πιστεύετε ρεαλιστικά ότι η Νέα Δημοκρατία, που είχε πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 39-40% της προηγούμενης εκλογής, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτά τα 4 χρόνια, με αποκορύφωμα την τραγωδία αυτή στα Τέμπη, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει, να έχει χάσει μόνο δύο ποσοστιαίες μονάδες? Ρωτάω πραγματικά, αν το θέλετε, ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Θα σας πω, αν θυμάστε. Εμπειρικά το λέω, έχοντας παρακολουθήσει τις εκλογές του 81 και μετά. Ωραία. Αν θυμάστε τις μετρήσεις, το 2019, ακριβώς πριν από τις εκλογές, η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν στις 3,5-4 μονάδες. Αυτή ήταν η διαφορά. Δεν υπάρχει τέτοια μέτρηση. Μάλιστα.
Το λέω λοιπόν, ειλικρινά, με χαρά να μου δείξετε κάποια τέτοια μέτρηση. Εάν λοιπόν θέλετε, θα σας τη στείλω. Αυτές ήταν οι μετρήσεις στην εποχή. Δηλαδή, τι λέτε, ότι ήταν μεγαλύτερο η διαφορά το 2019, αυτό λέτε, γιατί λέγατε τότε ότι ήσασταν με μία μονάδα διαφορά. Οι μετρήσεις που υπήρχαν τον ΣΥΡΙΖΑ τον δίνανε 26 με 27%. Και την Νέα Δημοκρατία του 2003 όμως δείχνουν. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τρεις μονάδες. Τρεις μονάδες δεν ήταν. Είπε κάτι ο κ. Παπαθανάσης. Είπε κάτι για την οικονομία. Δείχνανε όντως κάτω το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορείτε να δείχνανε τόσο ψηλά όμως. Έτσι, να τα πούμε όλα. Ναι. Είπε κάτι για την οικονομία. Ακόμα και οι πιο θετικές αναλύσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας μιλάνε για μια ανάπτυξη η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι βιώσιμη, δεν στηρίζεται σε σταθερές βάσεις. Στηρίζεται κυρίως στο real estate και στις εξαγωγές από καύσιμα. Συνεπώς, όλο αυτό το αφήγημα αφήνει στην άκρη και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία τι κάνει μετά τα Τέμπη? Προσπαθεί να μεταφέρει προφανώς την επιχειρηματολογία στο πεδίο της οικονομίας. Ναι. Αλλά ξέρετε, καμία οικονομία δεν μπορεί να σταθεί αν δεν υπάρχουν ισχυροί δημοκρατικοί θεσμοί από πίσω. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέω από το Εθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα μέχρι όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Συνεπώς, με ποιο κράτος, κύριε Παπαθανάση, με ποιους θεσμούς, με το κράτος δικαίου που φτιάξατε με την παρέα του Μαξίμου, με το κράτος δικαίου που σήμερα μας έκανα ρεζίλη στο New York Times που παρακολουθούσα την κοπέλα στο Facebook. Με το κράτος δικαίου, το οποίο δεν εφαρμόζει δικαστικές αποφάσεις. Την ανάπτυξη. Και τώρα λέτε αναγνωρίζετε την ανάπτυξη. Λέτε αναγνωρίζετε την ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Δεν υπάρχει ανάπτυξη βιώσιμη, διατηρήσιμη και δίκαιη όταν το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του και δεν μεριμνά για το δημόσιο συμφέρον. Και ένα κράτος όπου ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο πολιτικός σας προϊστάμενος και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επιτίθεται στους προέδρους ανεξάρτητων αρχών, δεν είναι και το καλύτερο αρχαίγγιο δημοκρατίας. Μάλλον μοιάζει με κάτι άλλο καθεστώτα στην Ευρώπη. Στα οποία μπορεί να θέλετε να μοιάσετε. Στον κύριο Κατσίνσκι και στον κύριο Ορμπάν. Εμπιστευόμαστε τις ανεξάρτητες αρχές σε σχέση με άλλα κόμματα. Τις έχετε απαξιώσει. Και επιτέλους. Σας χτυπάει τα καμπανάκια η Επιτροπή Ανταγωνισμού και δεν κάνετε τίποτα. Επιτέλους. Σας είπα και τα πολυπατικά πριν, δεν μου το σχολιάσατε. Αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ανάπτυξη, γιατί προηγουμένως είπατε ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη. Είπα ότι υπάρχει ανάπτυξη, αλλά δεν είναι δίκαιη, διατηρήσιμη δεν και δεν διανέμεται. Τώρα το αλλάξατε, ότι δεν είναι δίκαιη. Υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει λοιπόν, ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη αυτή θα συνεχιστεί. Ανάπτυξη, αλλά η ανάπτυξη τουριστική. Αυτή θα συνεχιστεί, εφόσον σχηματιστεί αυτή η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι που θέλει η οικονομία και αυτό είναι που καταθέτουμε και ζητάμε την ισχυρή εντολή από την κοινωνία και από τους συμπολίτες. Προχθές μαζευτήκαμε με κάποιους νέους να κάνουμε μια συζήτηση εδώ στην εκλογική μου περιφέρεια. Μάζεψα αρκετούς νέους και κάναμε μια κουβέντα. Ήταν παιδιά γύρω στα 25-30. Ξέρετε, μου λέγαν όλα. Ότι μένουμε με τους γονείς μας γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Και είναι παιδιά 30 χρονών. Τι ανάπτυξη είναι αυτή, κύριε Παπαθανάση? Πείτε μου εσείς. Αλλά δεν άλλαξε αυτό ο κύριε Βλάχο. Επίσης, υπάρχει μια άλλη γενιά των πιο μεγάλων ανθρώπων που είναι και οι πιο αδύναμοι να μπορέσουν να διεκδικήσουν αυτά τα οποία για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Που αυτοί μας πάνε τα τηλέφωνα κάθε βράδυ, κυρίως πρέπει να πούμε, γιατί δυσκολεύονται πολύ, Νίκο, και βάζουν θέματα. Δύσκολο. Όπως η αύξηση του βασικού μισθού. Σήμερα λοιπόν με σταμάτησε και θα σας πω τι έγινε. Αυτά δύο λεπτά και στο Σύνταγμα. Κύριε Νίκο, εσάς θα πείτε στο Σύνταγμα. Με σταματάει ένας, ο οποίος άνθρωπος δεν τον ήξερα, μου λέει: Είμαι απόστρατος αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας. Μου λέει: Περιμένω ακόμα να ακούς. Έχω προσωπική διαφορά, μου είπε και ο άνθρωπος το ποσό. Μας βλέπει τώρα, είμαι σίγουρος, γύρω στα 200 ευρώ. Είπε ο κύριος Τσίπρας, στο ΕΓΑΛΕΟ είχε πάει πριν από κάνα δύο μήνες, ότι θα κάνουμε πρόταση. Είναι δύο μήνες και δεν έχω ακούσει ακόμα την πρόταση, την προσωπική διαφορά. Και μου λέει: Υποπτεύομαι ότι υπάρχει μια δυσκολία. Και γι' αυτό και οι άλλοι δεν είχαν κάνει τίποτα γι' αυτό το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, είναι μια ευκαιρία λοιπόν να σας ακούσουμε, επειδή ο κόσμος πολύ ενδιαφέρεται. Εκατομμύρια άνθρωποι προσωπική διαφορά και μας βλέπουν. Γιατί αργεί αυτή η πρόταση να τη δούμε? Την ετοιμάζει η κυρία Χτσιόγλου με την κυρία Ξενογιανακοπούλου, νομίζω, ότι είναι τσακαλώτο. Αυτή η τρίτη την ετοιμάζει. Ωραία. Σχετικά με τις συντάξεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε και εσείς, 20 μέρες όλα έχουν πάει πίσω. Ήταν να ανακοινώσουμε και την πρότασή μας συγκεκριμένα για το πτωχευτικό και αυτό έχει πάει πίσω. Σωστό. Το λέω ότι. Το οποίο είναι αντικειμενικό. Είναι μια απάντηση και στον άνθρωπο που με ρώτησε σήμερα. Είναι αντικειμενικό. Πηγαίνοντας στις εκλογές, όλα αυτά θα είναι καθαρά από τη μεριά μας εντελώς. Αν θέλετε, σας δίνω και μία είδηση ότι θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή που θα εγκρίνει και το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα γίνει το Σαββατοκύριακο πριν μπούμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Οπότε θα είναι και όλα καθαρά το πώς. Εκεί θα έχουμε και την εικόνα της προσωπικής διαφοράς, ναι, για παράδειγμα. Όλα τα κρίσιμα θα είναι εκεί. Περίπου σε δύο εβδομάδες θα έχουμε μια εικόνα. Ωραία, έχει ενδιαφέρον. Άρα, ποιος είναι ο άξονας της δικιάς μας πρότασης? Πρώτα απ' όλα, επαναφορά της 13ης που δόθηκε, που ξαναλέω, είναι ένα κρίσιμο ειδικά για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Τα αναδρομικά, τα οποία είναι δικαστική απόφαση, πρέπει να δοθούν.
Και επειδή θέλουμε να είμαστε πολύ μετρημένοι, λέμε ότι στα αναδρομικά πρέπει να δοθούν σε τρεις δόσεις, γιατί μιλάμε για μια δαπάνη δημοσιονομική της τάξης των 2,5 δις ευρώ και λέμε ότι σε τρεις ετήσιες δόσεις μπορεί να δοθούν και να γαλυφθούν. Πρέπει να μπουν στο πρώτο προϋπολογισμό όλες μαζί όμως, έτσι τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει. Ναι, ναι, αλλά θα είναι συγκεκριμένα το ποια είναι η κατανομή. Και η 13η θα είναι ίδια με αυτή που είχατε επιβάλει ή θα την αλλάξετε. Θα μπορεί πλέον να έχει πολύ καλύτερα δεδομένα. Γιατί αυτό το οποίο έδωσε το 19 σου να σε τελείως διαφορετικές συνθήκες. Και θα υπάρχει και μια συγκεκριμένη πρόταση για την προσωπική διαφορά. Μία φράση για την προσωπική διαφορά. Η προσωπική διαφορά προέκυψε ως μηχανισμός άμυνας απέναντι σε δικαστικές αποφάσεις που είχαν βγάλει νόμιμες περικοπές. Το θυμάστε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό υπάρχει κόσμος που έχει αρνητική προσωπική διαφορά. Αν δεν είχε επιλεγεί αυτή η λύση, ορθόδοξη, ανορθόδοξη, το δέχομαι, αλλά δεν ήμασταν σε μια κανονική περίοδο. Αν δεν είχε δοθεί αυτή η λύση, οι φίλοι που μας ακούνε που είχαν αρνητική προσωπική διαφορά όλο αυτό το διάστημα θα είχαν απώλειες. Δηλαδή η προσωπική διαφορά ήταν ένας μηχανισμός ο οποίος μέσα σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή περιόρισε τις απώλειες. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια. Σωδική, βέβαια. Είμαστε σε πολύ καλύτερη συνθήκη. Και ποιος είναι ο λόγος που είμαστε σε καλύτερη συνθήκη? Γιατί είναι άλλο να παραλαμβάνεις μια χώρα που έχει ανεργία 26%, γιατί εμείς παραλάβουμε μια χώρα με ανεργία στο 26%. Και άλλο να παραλάβει μια ανεργία η οποία προφανώς σε σχέση με το 26% είναι πολύ. Εμείς την παραλάβουμε στο 26, την παραλάβουμε στο 26, την δώσαμε στο 17. Θα δούμε τι θα παραλάβουμε. Αλλά αντικειμενικά νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αυτομάτως. Μου βγήκε αυθόρμητα, ναι, δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι. Ναι. Η πολύ σωστή παρατήρηση. Είπατε, θα παραλάβετε. Πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν πρέπει κανένας να είναι σίγουρος. Όταν ψηφίζει ο κόσμος, οι σιγουριές είναι καλό να πηγαίνουν περίπατο. Γι' αυτό το οποίο θα έλεγα μία φράση σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση είναι ότι το σενάριο και η ευκολία με την οποία η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για αυτοδυναμία, νομίζω ότι πλέον με όρους ρεαλισμού δεν πείθει τον κόσμο. Για την προσωπική διαφορά που το είπατε, η πρόταση θα είναι μόνιμο μέτρο. Ναι, όχι, μιλάμε για μόνιμο μέτρο. Και η 13η ήταν μόνιμο μέτρο. Δεν ήταν. Η προσωπική διαφορά. Η 13η είναι σαφές πώς είναι και τα δρομικά είναι σαφές. Μιλάμε για δομική αλλαγή. Υπάρχει μια απορία που την έβαλε ο άνθρωπος σήμερα. Και πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε. Και σας λέω ότι ο βασικός λόγος που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό, γιατί πλέον είναι ένα σύστημα που έχουμε πολύ περισσότερες φορές. Το εκάστο σκέφτεται στις προτάσεις σας. Και θα μας πει τώρα ο κύριος Βλάχος, γιατί είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρώτο αυτό την έκανε δηλαδή. Θεωρώ ότι στο βαθμό που συζητήσουμε σοβαρά για ακόμα πιο μεγάλα όρια για τη 13η σύνταξη, το κοινωνικό ακροατήριο και την κοινωνική ανάγκη που κάλυπτε το ΕΚΑΣ, το καλύπτεις. Γιατί το ΕΚΑΣ τι κάλυπτε? Κάλυπτε χαμηλούς συνταξιούχους και ανθρώπους που είχαν τέτοια προβλήματα. Άρα νομίζω ότι με αυτό το μέτρο, δημοσιονομικά μπορούμε να έχουμε και κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο ήταν το ΕΚΑΣ. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, εσάς να ακούσουμε για το θέμα αυτό και μετά θα έρθουμε σε εσάς, κύριε Παπαθανάση, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Προφανώς είναι το επίμαχο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί και το είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι εμάς είναι και κομμάτι της οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης ακολουθεί στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν μπούμε σε μια συζήτηση τιμώντας τη διερευνητική εντολή, και έχουμε πει ότι εμείς προτείνουμε την άμεση κατάργηση από 1η-1η-2024 και την κάλυψή της έως τότε με ένα εφάπαξ επίδομα, πραγματικό όμως και όχι εικονικό, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. Το δεύτερο, το έχουμε ξαναπεί, είναι νέο ΕΚΑΣ για 350.000 συνταξιούχους, χαμηλούς συνταξιούχους. Το τρίτο είναι η αύξηση της βασικής σύνταξης, πάλι λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, κυρίως τα πληθωριστικά. Και το τέταρτο είναι να ξαναδούμε το νόμο, τον ασφαλιστικό, σε νέα δεδομένα, ξανασυζητώντας την επαφορά λίγων αλλά βιώσιμων επαγγελματικών ταμείων, για να μπορέσουμε να μιμηθούμε τις καλές πρακτικές των σοσιαλδημοκρατικών κρατών της Σκανδιναβίας, οι οποίες έχουν καταφέρει και τη διαγενειακή δικαιοσύνη και την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά το κυριότερο να μην λειτουργεί το ασφαλιστικό ως βραχνάς πάνω στην εργασία. Γι' αυτό και εμείς, μέσα στο πρόγραμμά μας, αν το δείτε, προτείνουμε ότι κάθε φορά που θα προσλαμβάνεται ένας νέος μέχρι 30 χρονών, θα του επιδοτούμε για 3 χρόνια τις ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο των εργοδοτών, στο κομμάτι που αφορά τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές. Να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα για την προσωπική διαφορά. Ένας συνταξιούχος ο οποίος έχει διαφορά 500 ευρώ. Τι θα του δίνετε εσείς?
Γιατί είπα, θα δίνετε ένα εφάπαξη επίπεδο. Θα είναι θα το δούμε, χαμηλότερο κοιτάξτε, από τα 500 που θα είναι η διαφορά. Όλα αυτά θα ληφθούν υπόψη όλα τα δυσονομικά δεδομένα. Εμείς θα την καλύψουμε τη διαφορά αυτή, σας είπα, με εφάπαξ επίδομα. Για τον κάθε πολίτη, ανάλογα με αυτό που χάνει, εμείς θα φροντίσουμε να πάρει εφάπαξ επίδομα. Αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τα πληθωριστικά δεδομένα. Είναι διαφορετικός δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορεί να γίνει με τα σημερινά δεδομένα αυτή η άσκηση. Θα γίνει με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας μετά τις εκλογές. Πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, κύριε Παπαθανάση, έχετε μπροστά σας δύο προτάσεις, οι οποίες είναι καλύτερες σε αυτά στα αυτιά μου τουλάχιστον, ακούγονται καλύτερες από την δική σας. Είναι, περιμένουν επίδομα οι άνθρωποι τώρα μεταξύ. Τώρα, λοιπόν, τώρα στις επόμενες μέρες θα καταβληθεί το επίδομα 200-300 ευρώ. Ναι. Αυτό είναι που μπορεί να δώσει οικονομία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, με ρωτάνε κάθε μέρα όταν με βλέπουν στον δρόμο και εσάς φαντάζομαι. Αν δεν κάνω το σύνολο της δημοσιονομικής δαπάνης είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι. Είναι ένα επίδομα το οποίο. Ναι, είναι ένα επίδομα. 350, είναι ένα επίδομα το οποίο θα έρθει 200-300 ευρώ. Και, εγώ. Και θα καταβληθεί ως το τέλος του μήνα. Αυτό, μπορεί να, αυτό αντέχει η οικονομία και θα πρέπει να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας. Ξέρετε, τα δύο κόμματα μοιράζουν πολύ εύκολα λεφτά και θα πρέπει να μας εξηγήσουν. Και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μοιράζουν εύκολα χρήματα. Και θα πρέπει να μας εξηγήσουν από πού θα βρουν τα χρήματα. Γιατί έχει υποστεί πολλά δεινά η πατρίδα μας και οι συμπολίτες μας από χρήματα τα οποία μοιράζονται από λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι ναι, η προσωπική διαφορά είναι ένα θέμα, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας αυτή τη στιγμή. Όμως, εφόσον η οικονομία προχωρήσει και έχουμε αυτή την ανάπτυξη, μπορούμε να το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δυνατότητες της οικονομίας είναι να δώσουμε αυτή τη στήριξη των 200-300 ευρώ και βεβαίως με όλα, και όλα τα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Θέλουμε και πρέπει πάντα να είμαστε ειλικρινείς στους συμπολίτες μας, κύριε Ξενάκη, κύριε Ελευθερόγλου, και νομίζω ότι αυτά τα οποία ακούγονται θα πρέπει να αιτιολογούνται και να μας λένε από πού θα βρουν τα χρήματα. Συγγνώμη. Διότι μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια κατ' ουσίαν, γιατί έχουν πει για ΦΠΑ, έχουν πει. Φορολογώντας αυτούς που εσείς δεν ακουμπάτε, είναι η απάντηση. Μάλιστα. Φορολογώντας αυτούς που εσείς αφήνετε να κάνουν πάρτι πάνω στην πλάτη του ελληνικού λαού. Νέους φόρους. Θέλετε να τα υπερκέρδη στην ενέργεια, φόρους, στα δηληστήρια, στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ, σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Και τα δηληστήρια και 90% τους παρόχους. Θέλετε λοιπόν να φέρετε νέους φόρους. Ένα χρόνο σας πήρε να φτάσουμε, τη μικρομεσαία να καταλήξουμε σε ποσό ΙΡΑΕ για να φορολογήσετε σε απώλεια θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η πρότασή σας. Γι' αυτό σας λέω, δεν κοστολογείτε ποτέ τίποτε. Γιατί δεν σέβεστε κατ' ουσίαν. Ξέρετε, κύριε Παπαθανάση, πόσες φορές έχετε αλλάξει τον προϋπολογισμό σας εσείς οι ίδιοι για να δείτε ποιος κοστολογεί. Προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Και βρίσκοντας τους πόρους, διανέμουμε τους πόρους στους συμπολίτες μας. Καμία κυβέρνηση δεν είναι τρελή να αυτοκτονήσει και να κόψει πόρους εκεί που μπορεί να δώσει. Λοιπόν, κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και τρεις. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε όλους. Ο κύριος Ηλιόπουλος στην Αλφα Αθηνών, που είναι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο της Αθήνας. Δεν θα είστε υποψήφιος δήμαρχος προφανώς, θα είναι κάποιος άλλος υποψήφιος δήμαρχος. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτός ο κύκλος έκλεισε. Δεν την αφήνω την Αθήνα. Δεν την αφήνω την Αθήνα. Το καταλαβαίνω. Το γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, και ο κ. Παπαθανάσης στο Βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, επίσης υποψήφιος, αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης. Θα πάτε αύριο στο σούπερ μάρκετ το πρωί. Όχι, αύριο έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Την Πέμπτη θα πάμε στα σούπερ μάρκετ. Ωραία, περιμένουμε να σας δούμε εκεί. Λοιπόν, γυρίζουμε σε δύο λεπτά με τις δικές σας πάρα πολλές που έχουμε παρεμβάσει εδώ, ας προλάβουμε και σήμερα. Λοιπόν, δύο των τηλεθεατών, ξεκινάμε από τον κύριο Βαγγέλη στην Γλυφάδα. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα στα καλά παιδιά. Τα παιδιά. Σωτηράκι μου, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Για να πω αυτά που θέλω πρέπει να μιλάω μόνος μου όλη την ημέρα και για τρία χρόνια δεν θα με φτάσουν. Νικολάκη, γελάς έτσι. Θα με πάρετε τηλέφωνο μετά την εκπομπή. Τώρα πέστε γρήγορα ότι μπορείτε. Λοιπόν, πέστε μας. Τι να πω για αυτή την κυβέρνηση. Μα το κυριότερο απ' όλα. Μας έχουν κάνει, μας βιάσανε την αξιοπρέπειά μας. Πέστε δηλαδή μας. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε. Τι, μας βιάσανε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μας κόψανε τα όνειρά μας. Δηλαδή, τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους, λέγανε, κάνανε σπέκουλα, είχε πάει τότε, θυμάμαι, στον ΟΗΕ και είχε πει για το μάτι της φωτιάς ότι ήταν
Πώς τη λέγανε? Κλιματική κρίση. Το ξεχνάω τώρα. Κλιματική αλλαγή έφταιγε. Τον ΟΗΕ για το ΜΑΤ. Και ήρθε εδώ, και έκανε τη σπέκουλα. Εμείς τα δέντρα τα μετράγαμε τα καμένα και εσείς μετράγατε θύματα καμένα. Έτσι βγήκε, γιατί είναι εκμεταλλευτής, είναι υποκριτής στην πολιτική του και δυστυχώς. Και να θυμάσαι, κύριε Νίκο μου, όταν λες για το μάτι, ναι, γίνανε αυτά που γίνανε. Αλλά φταίει και η φύση. Εδώ όμως με τα Τέμπη δεν έφταιγε η φύση. Φταίγανε πολιτικά άτομα. Εντάξει, είναι πολιτική δολοφονία αυτή. Και να θυμίσω, κύριε Νίκο μου, να λες το ένα και το άλλο. Όταν στην Ηλία καήκαν 84 άτομα, καήκαν μέσα σε 4 μέρες, κύριε Νίκο μου. Εντάξει, εδώ στο μάτι καήκαν σε μισή ώρα. Κύριε Βαγγέλη, ήτανε με 15 βουφόρο αέρα. Να πω κάτι πραγματικά. Επειδή δείχνετε ένας άνθρωπος με καλή διάθεση, μην βάζουμε αυτές τις συγκρίσεις. Πραγματικά είναι πολύ άσχημες. Κυρίως αν μας παρακολουθούν άνθρωποι που έχουν χάσει ανθρώπους στο μάτι. Συμφωνώ. Στην Ηλία, θέλω να πω. Μην το κάνουμε. Οι συμψηφισμοί δεν είναι ωραίοι. Συμφωνώ. Δεν ωραίοι. Μπράβο. Ειδικά όταν αφορούν νεκρούς. Αυτό λέω. Μην το κάνουμε. Μην το κάνουμε πραγματικά. Σωτηράκη, συμφωνώ. Έχεις δίκιο. Είναι θλιβερό. Οι συμψηφισμοί δεν είναι ωραίο. Αλλά θέλω να σου πω, στην καμπούρα μας, όχι μόνο να κοιτάμε μόνο την καμπούρα μας, να κοιτάμε και τους άλλους. Τέλος πάντων, το μόνο καλό που έχω να πω για να τελειώνω, το μόνο καλό που έχει να κάνει αυτός ο Πρωθυπουργός είναι να μην ξανασχοληθεί με την πολιτική, να πάει σπίτι του και να αφήσει αυτή τη χώρα μήπως βρει άσπρη μέρα. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαγγέλη, καλό βράδυ. Να πω ότι επιβεβαιώνεται η πληροφορία του κ. Μητσοτάκης. Είπε για το Μάιο. Για το Μάιο. Οι πρώτες εκλογές μέσα στο Μάιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν αυτό που ξέρουμε όλοι ως τώρα, το 21 Μαΐου, αν δεν προκύψει απλή αναλογική κυβέρνηση που πολύ δύσκολα μπορεί να προκύψει από ό,τι φαίνεται. Πάμε για 2 Ιουλίου. Μην τρομάζετε με το 2 Ιουλίου. Θυμίζω ότι οι εκλογές του 2019 γίνανε 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου. 7 Ιουλίου είχαν γίνει. Είχαν γίνει πάλι μέσα στον Ιούλιο. Θα τρέχουμε πάλι, κύριε Νίκο, μας θα τρέχουμε. Λοιπόν, θα τρέχουν οι νεότεροι δηλαδή. Εμείς θα τρέχουμε στα στούντιο. Πάμε στον κύριο Θανάση από το Εγάλεο. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Ακούμε. Θανάση. Γεια σας, κύριε Θανάση. Δεν μας ακούει ο Θανάσης. Έλα, τον κούρεστα. Κύριε Θανάση, χαμηλώστε, αν είναι ο κύριος Θανάσης, χαμηλώστε τη τηλεόρασή του για να τον ακούσουμε. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως θέλουμε στον τίτλο πριν, είπε ότι δεν δώσαμε όση σημασία θα έπρεπε στα τρένα, στη συνέντευξή του αυτή. Λέει και αυτό, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω πως και αυτό θα συζητηθεί εκτός από την είδηση που είναι αυτή η ιστορία ότι οι εκλογές κλείνει. Κλείνει πρώτα απ' όλα αυτή η διαρροή που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό για τον Ιούλιο. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη από την Πεύκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη, σας ακούμε. Δεν τον έχουμε τον κύριο Παναγιώτη. Δεν μας στέλνουν οι γραμμές σήμερα, έχουν ένα θεματάκι. Οι συνάδελφοι θα μας βοηθήσουν. Φαντάζομαι, έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Είχαμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα στη διάρκεια της κουβέντας μας για την καθημερινότητα και το θέμα της οικονομίας, τα οποία τα έχουμε αφήσει πίσω. Σήμερα δεν τα αφήσαμε πίσω, τα βάλαμε μπροστά. Η ιστορία του Ντεμπόρν είναι, η τραγωδία του Ντεμπόρν είναι προφανώς πολύ σημαντικό θέμα. Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Οροπό και ελπίζω να τον ακούσουμε τον κύριο Γιώργο. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, σας ακούμε ελπίζω. Καλησπέρα σας. Πιοχεία πολύ νομίζω. Ναι, κύριε Γιώργο, παρακαλώ. Γεια σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τα τρένα. Στον επόμενο γρήγορα. Περίμενα εκατομμύρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τις τραπέζες. Άνοιξε τα σύνορα. Ντροπή του, έκλεισε τα πανεπιστήμια, ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, στα εξάρκια είχαν γεμίσει. Κύριε Γιώργο, καιρό είχαμε να σας ακούσουμε, χαρήκαμε που είστε καλά. Καλό βράδυ, πάμε για μια επόμενη φορά άλλη. Πάμε στον κύριο Νίκο από το Χαλάνδρι. Σωστά. Ναι, κύριε Ξενάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα επιτέλους, βρήκαμε γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας παρακαλέσω και να σας πω ότι κάθε βράδυ συζητάτε, συχνά όχι κάθε βράδυ, για τα θέματα των δανείων. Και θέλω να σας πω το εξής. Να μου πείτε εσείς και αν απαντήσετε ή ο κύριος Ελευθερόγλου και αυτά. Ένας ο οποίος πήρε ένα δάνειο και πήρε με σταθερό επιτόκιο και πληρώνει 8 ευρώ. Ένας πήρε με ένα κειμενόμενο επιτόκιο και πληρώνει 3. Δεν ξέρει ότι πρέπει να στο κειμενόμενο θα υπάρχει και ρίσκο. Θα υπάρχει ρίσκο. Ναι.
Εγώ δεν μιλάω για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι για κάποιο λόγο, πολύ λίγοι είχαν ατυχία μέσα σε αυτό, γιατί μπορεί να ξέρεις 25 χρόνια τι θα γίνει. Τα δάνεια αυτά είναι 25 ετίας, 30 ετίας, 20 ετίας. Άρα παίρνεις ένα ρίσκο. Ο άλλος όμως που δεν πήρε το ρίσκο πληρώνει παραπάνω. Ναι. Καταλάβατε. Κύριε αυτό Νίκο, είναι ένα θέμα, ναι, το οποίο πρέπει να το λέτε, γιατί λέμε συνέχεια. Κύριε Νίκο, να σας πω, για να κάνουμε γενικό διάλογο, να σας πω. Ναι, ισχύει αυτό που λέτε απολύτως. Ότι πήρανε όσοι πήρανε, και είναι οι περισσότεροι αυτοί, κειμενόμενο, γιατί τα σταθερά είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά τα οποία τρέχουν στην πιάτσα. Σας λέω εγώ, γιατί έτυχε να πάρω σταθερό επιτόκιο όταν πήρα στεγαστικό δάνειο παλιότερα. Είχα πάρει σταθερό, αλλά ήμουν στη μειοψηφία όταν το έκανα τότε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, μην κοιτάμε την προσωπική μας περίπτωση. Αυτός όμως, μισό λεπτάκι, ο συνταξιούχος που πήρε κειμενόμενο επιτόκιο και είχε σύνταξη 1000 ευρώ. Και ξαφνικά είδε από τη μία μέρα στην άλλη. Επί 14. Η σύνταξή του να γίνεται 700 επί 12 ή 600 επί 12. Πού να το φανταστεί ο άνθρωπος ότι ξαφνικά θα βρεθεί να του κόβεται η σύνταξή του. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ναι. Δεν είναι, εγώ καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Νίκο, αλλά καταλάβετε και εσείς. Καταλάβατε, κύριε Ξενάκη, αυτός ο συνταξιούχος βεβαίως να βοηθηθεί. Αυτό λέμε. Αλλά όχι, γιατί λέτε 1.700.000, όχι εσείς, η πολιτική εννοώ. 1.700.000, αυτοί είναι πολύ λίγοι άνθρωποι. Όχι. Όσοι είναι σε πραγματική ανάγκη και αδυναμία. Μπράβο. Αυτοί είναι πολύ λίγοι, σας πληροφορώ. Οι περισσότεροι είναι μπαταξίδες, γιατί θα σας πω. Ένας άνθρωπος, ο οποίος, το είπα, πήρε το δάνειό του με επιτόκιο σταθερό, πληρώνει πιο πολλά, αλλά είναι ήσυχος. Ο άλλος ρισκάρει. Άμα ρισκάρεις, μπορεί και να χάσεις. Ναι. Με τη διαφορά, για να πω και να κλείσουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι το ρίσκο που παίρνουν οι δανειζόμενοι απέναντι στις τράπεζες είναι πολύ μικρότερο από το ρίσκο που παίρνουν οι τράπεζες απέναντι στους δανειζόμενους. Να το πούμε και αυτό. Οι τράπεζες πάντα έχουν το πάνω χέρι και ο δανειζόμενος έχει το κάτω χέρι. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Διαχρονικά. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Νίκο από το Χαλάνδρι. Σωστά το λέω? Όχι, πέστε μου, βοηθήστε με. Στον κύριο Δημήτρη. Α, από το παλαιό Φάλιρο. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη, σας ακούω. Γείτονας. Καλησπέρα σας, κύριε Τσενάκη. Γείτονας, πέστε μου. Εγώ θα έλεγα πάλι για τα ελβετικά. Πέστε για τα ελβετικά. Λοιπόν, τα ελβετικά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάθεστε, κύριε Ξενάκη, και συζητάτε πόσα θα πάρουν 25 και 30 ευρώ στη σύνταξη. Ένας άνθρωπος που έχει πάρει 100.000 επιβαρύνθηκε και 70.000. Αλήθεια είναι. Και τον μειώσανε και τη σύνταξή του. Ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος πώς θα δίνουμε από το 2003. Από το 2003 δίνουμε. Τι θα γίνει? Και το δάνειό μου εμένα έχει περάσει από αυτό που έχω πάρει την αρχική του. Αλήθεια. Για αυτά τα πράγματα... Γιατί δεν φωνάζετε έναν υπουργό εκεί πέρα να το ρωτήσετε? Κύριε Δημήτρη, συζητάτε για 20 και 25 ευρώ που θα πάρει ένα συνταξιούχος. Κύριε Δημήτρη. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αυτοκτονήσουν. Μην λέμε τέτοια. Κύριε Δημήτρη, ερώτηση. Είχατε πάρει, αν επιτρέπετε, ένα δάνειο το 2003 που ήταν ένα ποσό και λέτε ότι σήμερα, 20 χρόνια μετά, χρωστάτε περισσότερο από το και αρχικό κεφάλαιο. Σωστά? Αυτό λέτε. Έκλεισε η γραμμή. Δεν τον έχουμε. Είναι πιο πολύ. Εντάξει. Ποιο πέρασε. Και εκτός από εκείνη ο κύριε Ξενάκη. Και εκτός από εκείνη ο Ξενάκη τα πουλήσανε στα φαν και δεν μπορείς να βρεις άκρη με αυτούς. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο, 1,5 χρόνο έχω και δεν μπορώ να βρω λύση. Ακούω την απελπισία στη φωνή σας. Ναι. Δεν μπορείς να βρεις άκρη με αυτούς. Παίρνω τηλέφωνο και δεν απαντάνε. Επίτηδες για να τοκίζουν τα δάνεια. Τι θα γίνει αυτός ο κόσμος? Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωνάξτε έναν υπουργό εκεί πέρα που σε κάθαρα πράγματα. Θα φωνάξουμε. Συζητάτε για συνταξιούχους που θα πάρουν 25 και 30 Εντάξει. ευρώ. Όλα έχουν την αξία τους. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή των ελβετικών δανείων. Πολύ σοβαρό θέμα είναι. Έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι. Ναι. Κύριε Δημήτρη. Και δεν το κάνετε συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ το κανάλι. Καλά. Το Blue Sky που τα βγάζει.
Κανένα κανάλι δεν τα βγάζει αυτό. Κύριε Δημήτρη, λοιπόν, σας δίνουμε το λόγο μας ότι την επόμενη φορά που έχουμε τον κύριο Σταϊκούρα μαζί μας, έρχεται τακτικά εδώ, θα ξανάρθει σύντομα ελπίζω, να δούμε αν έχει να μας πει κανένα νεότερο. Και ο Γιώργος Καλαμέρος, το έχει πει δημοσίως ο άνθρωπος, το έχει πει δημοσίως ότι και ο ίδιος ο Γιώργος Καλαμέρος, που τώρα δεν είναι μαζί μας πια για την υποψήφιση βουλευτής, και αυτός ανήκει στην κατηγορία όσων έχουν πάρει δάνειο με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Τεράστια ιστορία αυτή. Τεράστια. Τώρα έπεσε λίγο το ελβετικό με την κρίση, αλλά αυτό δεν είναι. Και πάμε, δεν μα λέει ο άνθρωπος χρωστάει πιο πολλά από όσα έχει δανειστεί. Πάθει περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη από τον Πειραιά. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Γεια σας. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των συντάξεων. Πέστε μας. Ότι πρώην ναυτικός είμαι, 1830 μεικτά, 1350 καθαρά. Αυτό το πράγμα το 30% οι κρατήσεις και με ένα ΕΑΣ το οποίο είναι 108-110 ευρώ, αυτά τα 110 ευρώ τα παίρνει από τους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους και τα δίνει επιδόματα. Ναι. Δεν είναι από τον προϋπολογισμό τα επιδόματα, είναι από αυτά τα οποία δίνουμε εμείς σαν ΕΑΣ. Έχω την εντύπωση, ταπεινή μου γνώμη. Κύριε Γιάννη, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πόσα χρόνια ταξιδεύατε στη θάλασσα για αυτά τα 1350 ευρώ σύνταξη? 33 χρόνια, 37,5 με τις άδειες. 33 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δηλαδή, έτσι. Μάλιστα, και με τις άδειες 37,5. 37,5 χρόνια. Και παίρνετε 1350 ευρώ, έτσι. Ακριβώς. Το λέω γιατί κάθε φορά που ακούω ναυτικούς που βγαίνουν στην εκπομπή και είναι πολύ σημαντικό... Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ταξιδεύουν, δεν ταξιδεύουν στις συνθήκες που ταξιδεύουν σήμερα οι ναυτικοί. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες πριν από 20-30 χρόνια. Όχι, και συνθήκες να είναι, είναι σχεδόν... Έτσι, καμία σχέση δεν έχει ζωή τους. Η θάλασσα είναι θάλασσα. Η θάλασσα είναι θάλασσα σίγουρα, η μοναξιά είναι μοναξιά και ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο ούτε οι συνθήκες ασφάλειας του άλλες. Και ένας βουλευτής που βγαίνει με 2 τετραετίες παίρνει 5.000 σύνταξη. Δεν παίρνει πια. Κύριε Γιάννη, δεν ισχύει πια αυτό, να το πούμε. Αυτό ίσχυε. Πάντως δεν παίρνει 1300. Όχι, ίσχυε μέχρι πριν τα μνημόνια. Μετά τα μνημόνια και οι βουλευτές, οι πιο. Θα σας πω εγώ, βουλευτής, ο Μπάγκαλος, με πόσα χρόνια, 35 χρόνια και βουλευτικής θητείας, παίρνει 1500-1600 ευρώ. Με 35 χρόνια. Με τι μισθό μηνιαίο. Ναι, ξαναλέω, θέλω να πω ότι αυτό με τους βουλευτές, επειδή το λέγαμε και εμείς, δεν ισχύει πια. Να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, κύριε Γιάννη. Γρήγορο, παίζουν επικοινωνιακά. Τερτύπια στα 60 άτομα που σκοτώθηκαν τα Τέμπη. Αυτό είναι τρομερό. Να μαζευτούν ταπεινή μου γνώμη και ταπεινή γνώμη πολλών ανθρώπων που μιλώ, γιατί έχουμε χάσει και εμείς ένα συγγενή μας. Οι 300 να μονιάσουν και να μαζευτούν και να πάνε να κάνουν έργο άμεσο. Χωρίς να βγαίνουν και να λένε θεωρίες και προγράμματα. Έχετε δίκιο. Και τι θα γίνει. Έχετε δίκιο. Κύριε Γιάννη, καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε στο Χολαργό, στον κύριο Νίκο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Α, καλησπέρα κύριε Ξενάκη. Γεια σας κύριε Νίκο. Σε παρακολουθώ αρκετό καιρό, πολύ καιρό. Ευχαριστούμε. Είχα προσπαθήσει να σας ακούσω, τελικά δεν έχει σημασία, θα σας ακούω απόψε κύριε Ξενάκη για πρώτη φορά. Πέστε μας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ό,τι θέλετε. Επειδή εδώ μιλάμε για φτώχεια, μιλάμε για δεν είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ, ακριβό και ακριβό το άλλο. Έχω μία ερώτηση να μου απαντήσετε. Ναι. Όταν υπάρχει τριήμερο, πέστε μου πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα φεύγουνε. Πολλά. Πέστε μου αν μπορεί να βρείτε δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Ναι. Και μιλάνε για φτώχεια. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Κύριε Νίκο. Διαφωνείτε μαζί μου ή όχι. Να σας πω. Όποτε υπάρχει τριήμερο, όποτε υπάρχει, φεύγουν όλοι έξω. Είστε και όλοι είναι φτωχοί. Είστε πολύ ευγενείς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, κύριε Νίκο, εγώ συνταξιούχος είμαι. Ναι, ναι. Εντάξει. Από το 94 και μετά. Ωραία. Περίπου 30 χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι, να πω κάτι. Είχα μια πολύ καλή σύνταξη. Ναι. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Έφυγα από την εποχή Ανδρέα τότε. Συνεχεία βέβαια μου κόψανε τους δύο μισθούς, οι 14 γίνει 12 και τελευταία με το ΣΥΡΙΖΑ μου στείλανε και γράμμα και μου είπανε ξέρετε
Ο Κατρούκαλο. Έστειλε γράμμα. Και βέβαια μου είπε ότι ξέρετε, κύριε Νίκο, επειδή έχουμε ανάγκη, θα σας κόψουμε 100 ευρώ. Λοιπόν, κύριε Νίκο, πρώτον, ευχαριστούμε πολύ που μας τηλεφωνήσατε για πρώτη φορά και χαιρόμαστε πολύ που σας ακούσαμε. Δεύτερον, θέλω να πω ότι όντως τα τριήμερα, εμείς οι Έλληνες, η αλήθεια είναι προσπαθούμε λίγο να φύγουμε από την καθημερινότητα και να. Βλέπουμε τον κόσμο που φεύγει, δεν είναι. Αλλά δεν είναι, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να το κάνει αυτό. Στα τριήμερα αυτά υπάρχει κόσμος που μένει στο σπίτι του, υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται. Υπάρχει κόσμος που βγαίνει εδώ στα τηλεφωνήματα και μας λέει πράγματα που μας κάνουν και συγκλονιζόμαστε πραγματικά. Όντως, υπάρχει και αρκετός κόσμος που ζει ακόμα και δόξα τω Θεώ. Καλά, μακάρι αυτός ο κόσμος να πολλαπλασιαστεί. Μην το ισοπεδώσουμε όμως. Το ότι γεμίζουν τα ξενοδοχεία ένα τριήμερο. Τώρα δεν έχουμε καν τριήμερο, γιατί πέφτει Σάββατο 23 Μαρτίου. Ναι. Πάλι κάποιοι θα φύγουν από νωρίς, νομίζω εγώ. Ναι. Από Παρασκευή. Ναι. Λοιπόν, δεν σημαίνει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ακόμα μπορεί. Μακάρι. Αλίμονο, αν δεν είχαμε την κόσμο να μπορούσε, θα είχαμε διαλυθεί σαν χώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον κύριο Ισίδωρο από το Εγάλεο. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι. Ήθελα να πω. Ναι, είμαι. Μιλάμε τον κύριο Ψηλάκη. Βεβαίως, κύριε Σίδωρο. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Στον κύριο Ελευθερόπουλο, καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ψηλάκη, είπατε στην αρχή του δελτίου σας ότι έχει 22 ευρώ ο μπακαλιάρος. Ο φρέσκος. Το είπατε. Ο φρέσκος, ναι. Από χρυσοχοϊό αγοράζουν μπακαλιάρο. Εγώ δεν αγόρασα. Το είδα στην τηλεόραση, στα δελτία ειδήσεων. Αυτό ναι, εγώ εχθές τον πήρα το χωρίς κόκαλο 9.02, χωρίς κόκαλο. Δεν λέτε το φρέσκο. Με το κόκαλο είχε 8.26. Κύριε Σίδωρε. Αν θέλετε σας φέρω και την απόδειξη, επειδή είμαι μεγάλος και δεν έχω ούτε τέτοια, πώς τα λένε. Κύριε Σίδωρε, σας πιστεύω, ναι. Εγώ όμως μιλούσα για το ψαράκι, τον μπακαλιάρο, το κανονικό ψαράκι, όχι το κόκαλο χωρίς κόκαλο, ούτε το κομμάτι. Άκουσα μπακαλιάρο, άκουσα μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρος ψάρι είναι όμως. Ο μπακαλιάρος είναι ψάρι. Ο παραδοσιακός μπακαλιάρος είναι ο συνηθισμένος. Γι' αυτό το διευκρινίσαμε και είπαμε ότι ξεκινάει από 4,98 ο υγράλατος, αυτός που θυμόμαστε τα παιδικά μας χρόνια στα βαρέλια μέσα που ήταν. Και φτάνει στα 22 ευρώ το ψάρι ολόκληρο. Το φρέσκο ψάρι. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν και τρώνε το 25 Μαρτίου τηγανιτό, μπακαλιάρο, φρέσκο με τη σκορδαλιά τους μαζί. Γιατί χωρίς σκορδαλιά μπακαλιάρος δεν υπάρχει, νομίζω. Και κάνει τόσο. 20, εγώ το άκουσα σήμερα και στην αγορά το έβλεπα. 20, 21, 19, 22 ευρώ. Αυτό που και ο υπουργός από 19. Ναι. Εμείς τα παιδικά μας χρόνια παίρναμε τον μπακαλιάρο από το βαρέλι μέσα τον. Τον αλμυρό. Που τον άφηνε η μαμά μας όλο το βράδυ. Τον ξαλμυρίζαμε. Τον ξαλμυρίζαμε κιόλα, θυμάμαι. Και αυτό εμένα μου αρέσει και πιο πολύ, θέλω να σου πω, από το φρέσκο την 25η Μαρτίου. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο με τον μπακαλιάρο. Μου άνοιξε και η όρεξη νυχτιάτικα. Και που να τον βρω τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα το βράδυ. Ένα ενδιαφέρον πάνελ και αύριο στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι θα σας περιμένουμε εδώ στις 10 παρά 10. Και κάλπες το Μάιο. Και κάλπες το Μάιο, σύμφωνα με αυτά που είναι και συνεχίζει και λέει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.